Γιάννη. Πάμε. Καλή σας μέρα. Ωραία. Ε? Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Τελειώνει μια εβδομάδα η οποία είχε ένα ωραίο suspense. Σαββατοκύριακο υπάρχει στην πόλη το. Τα El Clásica. Τα El Clásica. Καταντήσαμε να έχουμε τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα, θεματικότητα με το Άρης Πανσεραϊκός. Πάω Ξάνθη Klein Mine. Καλαμαριά πέφτει, δεν πέφτει. Ο Αγροτικός Αστέρας ανεβαίνει, δεν πέφτει. Νίκο από τα Γιάννητσα. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Μεγάλη εβδομάδα. Ναι. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα, για παίρνει. Τραγωδία. Τραγωδία. Ε, βέβαια. Μετά τις εκλογές έχουμε βύθιση όλων των δικαιών. Ευθύνεται και ο καιρός σε ένα πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι, αλλά και η πολιτική αστάθεια δημιουργεί θέματα στην αγορά και πληγές οι οποίες θα αργήσουν πολύ να κλείσουν, Κωστή. Και στα λέω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος ακριβώς. Θα λες έναν άνθρωπο που είναι απεσιόδοξος πλήρως. Ναι, ναι, το ξέρω. Γι' αυτό στα λέω κιόλας, αλλά πάντα λέμε την πραγματικότητα. Βέβαια, βλέπω τους Έλληνες της επαρχίας να δουλεύουν σκληρά, να προσπαθούν να το γυρίσουν αυτό το καράβι, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ευθύνεται, δεν μπορούμε μόνοι μας πλέον να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας, και παραγωγές δύσκολα να έχουμε καλές φέτος, αλλά και παραγωγές καλές να έχουμε που θα πουληθούν τα προϊόντα. Μας έχουν κλείσει από παντού, και μια Ρωσία που είχαμε σύμμαχο και φίλοι, ας πούμε, και αυτή τη βλέπω να κρατάει κάποιες αποστάσεις. Για μένα πολύ σημαντικό ρόλο, Κωστή, για την πνοή της αγοράς για τους επόμενους, για τα επόμενα δύο χρόνια θα παίξει η συνάντηση του Πούτιν μαζί με τον Τσίπρα. Ναι. Αυτό το μήνα, εκεί θα φανούν πολλά πράγματα. Ναι. Και θα μας δώσει ένα μπούσουλα και εμάς και γενικά όλους τους επιχειρηματίες, γιατί εγώ έχω να κάνω και με μεγάλους επιχειρηματίες, με εργοστασιάρχες και με αυτά, και βλέπω τις ανασφάλειες που έχει ο καθένας. Μιλάς μαζί και τις δυσκολίες, βέβαια, και τις δυσκολίες και τα λοιπά. Δεν υπάρχει ψηλή, ναι, έξω. Δεν υπάρχει χρήμα. Ναι. Ελπίζει. Έτσι, και ελπίζει υπάρχει, γιατί πάντα είμαστε ένας κόσμος αισιόδοξος, με έναν ήλιο εκπληκτικό, με ένα κλίμα εκπληκτικό. Άσχετα βέβαια με το τελευταίο χρονικό διάστημα που ο καιρός δεν πάει καλά και μας γυρνάει την πλάτη, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα είναι ένα ευλογημένο μέρος και θα τα καταφέρουμε. Δεν θα πεινάσουμε. Και θα προσπαθήσουμε. Ναι. Πολλοί φίλοι μου λένε, αφού σου γίνονται προτάσεις, γιατί δεν φεύγεις. Πού να πας. Πού να πάω, ρε. Να φύγω εγώ από τον τόπο μου, να ξαναγίνω πρόσφυγας. Έγινα πρόσφυγας το 22. Έγινα πρόσφυγας, να πούμε, το 45. Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις. Εντάξει τώρα, να μείνεις. Βλέπω και μια προπαγάνδα εδώ. Ναι. Στις τηλεοράσεις, έβλεπα τον Αλφα. Έχουν καφέ, ιστορίες. Είναι ένας τύπος, λέει, να φύγω, να μην φύγω. Να μην φύγει. Να μην φύγει. Όχι, μείνε στον τόπο σου και τα λοιπά. Ναι, μείνε στον τόπο σου. Θυμίζει το πεθαίνω κάθε ξημέρωμα. Ρε, μείνε στον τόπο σου. Το λεκάκι θέλει να φύγει. Όχι, φίλε. Τι λες τώρα. Θα μείνει εδώ και θα παλέψει. Τώρα, φέρε τα χαρδομάντιλα, ρε Γιάννη, τα μάνεξ, γιατί σε λίγο με αυτά που θα πούμε θα έχουμε κλάματα εδώ πέρα με τον Κωστή. Λοιπόν, που βλέπω τώρα, υπάρχει μια προπαγάνδα στην τηλεόραση. Θα μείνει εδώ. Ενώ έχει τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο, του έχει διαλύσει την ψυχολογία τη τηλεόραση. Κάτσετε να δει. Έρχεται ο Νεσκαφέ, καλά κάνει, πουλάει. Και δίνει μια διαφήμιση ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης. Είναι επειδή η ΣΕΒ λέει, πώς λένε. Είναι ένα μήνυμα. Λέει, το άσχημο μήνυμα. Άστα μηνύματα. Εμένα αυτό είναι ένα μήνυμα. Ένα πιτσιρικά 24 χρονών με ένα φίλο του στο αναμείνω ή να φύγω και γυρίζει πίσω τελικά στην πατρίδα του. Εδώ είναι ο τόπος. Θα μείνει εδώ να παλέψει. Με τι? Με οτιδήποτε μπορεί. Μάλιστα. Και να κλέψει. Ε. Όχι να κλέψει. Δεν έχει πλέον να κλέψει τίποτα. Αν θε να φτιάξει αυτόν τον τόπο και το μέλλον των παιδιών σου. Γιατί η Ελλάδα είναι η γη της επαγγελίας για μένα, έχει τα πάντα. Ποια Γερμανία και ποια Αυστραλία και ποιος Καναδάς και ποια Αμερική. Τι να πας να κάνεις εκεί. Έβγαλες τα λεφτά και λοιπόν τι κέρδισες. Ποιος έβγαλε τα λεφτά. Έβγαλες λεφτά και τι κέρδισες. Ναι. Αυτή είναι η ζωή, τα χρήματα μόνο. Δεν είναι. Όχι, φίλε. Είναι η οικογένεια, είναι το σπίτι, είναι η εκδρομή που θα κάνεις, είναι ο τόπος που αγαπάς. Πώς θα την κάνεις την εκδρομή, με σάμαλι. Θα παλέψεις, ρε. Θα παλέψεις, ρε Κωστή. Άκουσε να δεις. Ο άλλος θέλει να φύγει έξω. Άκουσε να δεις. Βρίσκει ευκαιρίες. Αυτή τη στιγμή, αν 10 άνθρωποι. Είναι και ψυχροί είναι τώρα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν μασάνε η μάνα και ο μπαμπάς και η θεία και ο θείος και οι αδερφοί και τα αδέρφια. Έχω αδερφή ανήπαντρη. Παίρνουν κάτι δρόμο, λέει μάνα, έφυγα, τελειώσαμε. Θέλω να σου πω κάποια πράγματα. Σκάι, πώς το λένε. Δεν έχει τέτοιες. Και εμένα μου αρέσουν οι 25άρδες, οι 23άρδες που δεν έχουν συναισθηματισμούς. Σου λέμε, μας παραδώσατε ρεφαλεσκού. Μια κατάσταση δυσάρεστη, φύγαμε. Έρχεται τώρα ο Αλφα με την τρέμη που είναι χορτάτη από πάνω μέχρι κάτω. Ο πιο φτηνός γκόμενος που είχε ήταν, να πούμε, επιχειρηματίας. Να μας πουλήσει τώρα ιστορία στον πιτσιρικά. Μήνε, παιδί μου. Να μείνει, ρε Κωστή. Να μείνει να παλέψει εδώ όλοι μαζί. Καλύτερο, και θα βοηθήσουμε κι εμείς. Τις προάλλες, να πούμε, είχαμε. Εγώ θα σου πω κάτι. Τις προάλλες είχαμε τρεξίματα με τα νοσοκομεία. Ξέρεις τι γινόταν. Πού, λοιπόν, εδώ ναι. Ναι. Είδα μια αντιμετώπιση που δεν την είχα δει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια. Είδα κόσμο
ο οποίος να πούμε πραγματικά είναι δίπλα σου. Σε στέκεται. Αυτός λοιπόν. Περίμενε ρε. Εσύ δεν στην κλινική δεν την πήγες τη μάνα σου. Ναι. Αφού πληρώνεται, σε σταθεί. Περίμενε ρε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό ρε. Άμα πληρώνει, σε στέκεται. Ένα λεπτό. Πρωτού πάει στην κλινική, πέρασε και από κρατικά νοσοκομεία. Και τι έγινε εκεί. Έτσι. Ναι. Δεν έμεινε μόνο ότι φτάσαμε στην ιδιωτική κλινική. Και τι πήγες. Και πληρώσαμε. Και σιγά οι υπάλληλοι τη κλινική πληρώθηκαν από μένα. Ο γιατρός πληρώθηκε. Οι υπάλληλοι παίρνουν τα 800 και τα 500 ευρώ. Σιγά τα λεφτά που παίρνουν. Λοιπόν, αν τα παίρνουν και αυτά. Αν τα παίρνουν και αυτά. Λοιπόν, αλλά πρωτού φτάσουμε εκεί, είδαμε μια διαφορετικότητα. Είδαμε μια συμπόνια τέλος πάντων. Αν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι το εξής. Εάν φτάσουμε όλοι μας στις δουλειές που κάνουμε να γινόμαστε καλύτεροι και να μην είμαστε τις αρπαχτής, τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Εμείς θα το γυρίσουμε. Μην περιμένεις από τους Τσίπρες και από τους υπόλοιπους να γυρίσουν το καράβι. Μόνοι μας, άμα θέλουμε να το γυρίσουμε, το γυρίσουμε. Και να, γυρίσουμε. Και να σου πω κάτι. Μάθαμε, και αλλιώς. Να πας μπούρε, να πας στη Γερμανία με στην κατάδελφη να δουλέψεις. Οι γονείς μου τα κάναν αυτά το 65 και το 70. Κάνανε μια σειρμαγιά και ήρθαν εδώ να χτίσουν το μέλλον τους. Στη Γερμανία τι μέλλον να έχεις. Να βγάλεις 1.500-2.000 ευρώ και. Αφού να ζήσεις, να φας. Αφού δεν τα βγάζει εδώ, ρε. Τι να, μα να σου πω κάτι, μα τη ζωή που θα κάνεις εκεί είναι σαν να παίρνεις 500 ευρώ εδώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Πάνε, ας πούμε, στη Γερμανία σε νοσοκομείο. Μπορείς να ζυγώσεις. Γιατί να μην ζυγώσεις. Γιατί είναι πανάκριβα εκεί πέρα. Πού να μπεις μέσα. Δεν ζυγώνεις. Πας σε οδοντίατρο στη Γερμανία. Τρελό. Πας σε συνεργείο αυτοκίνητο στη Γερμανία. Για πάνε. Σε οδοντίατρο. Για πάνε σε οδοντίατρο και σε συνεργείο αυτοκίνητο να μπεις μέσα. Προπαγάνδα τώρα. Άσε τώρα. Η Γερμανία είναι γη της επαγγελίας. Ποια γη της επαγγελίας. Το μόνο καλό που έχει είναι ότι έχει κάποιες παροχές πολύ δυνατές, όπως είναι η νοσοκομιακή περίθαλψη, αν έχεις λεφτά να σωθείς. Λοιπόν, έχει κάποια πάρκα ωραία, κάποιες πλατείες, κάποιο ιστό, ας πούμε, που έχουν κάνει πολύ καλό στον πολιτισμό επάνω. Από εκεί και πέρα τι έχει. Που δεν σε λέει καλημέρα ο Γερμανός ο Βρωμίκουλας, να πούμε. Ενώ ένα σε λέει καλημέρα και μετά μόλις στρίψει την κονέα λέει τον κουφάλα. Δεν ξέρω τι. Τι μα εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω ρε φίλε πώς έχετε αλωτριωθεί. Τι απαλωτριωθεί. Στη Θεσσαλονίκη εδώ τι έχετε κάνει εσείς. Ναι. Στην επαρχία τουλάχιστον τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα λες. Ναι. Άσε τώρα. Καλή άνθρωπη. Μην πας τώρα να παρουσιάσεις. Μην παρουσιάσεις. Δεν λέω ότι δεν έχει. Παντού υπάρχουν ρουφιάνοι, αλλά θέλω να σου πω ότι ο Έλληνας πάλι το συναισθηματισμό τον κρατάει. Έτσι μην τρελαθούμε τώρα και μην πας να παρουσιάσεις μια εικόνα μόνο διαστρέβλωσης για τους Έλληνες. Υπάρχουν και σωστοί Έλληνες και φιλότιμα παιδιά και τους βλέπεις και εσύ. Τους κάθε μέρα. Μην τους κάνεις. Αυτό, ναι, υπάρχει. Λοιπόν, επαγγελματίας είναι ο Κρέντι παραδείγματος χάρη. Έτσι κρεοπόλη, σωστός κτλ. Επαγγελματίας είναι και ένας βρωμιάρης. Ποιος επιβιώνει σήμερα. Σωστά. Τώρα μην λέμε χαζά. Στα φέρω τα παραδείγματα ένα-ένα. Επαγγελματίας είναι ο Πετμεζάς που έχει συνεργείο. Επαγγελματίας είναι και ένας άλλος ο οποίος κλέβει τον κόσμο. Επιβιώνει ο Πετμεζάς. Είναι σωστός νοικοκύρης. Κάνει σωστές δουλειές. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να επιβιώσουν στα επαγγέλματα. Ναι. Και σε λέω ανθρώπους τους οποίους τους ξέρεις και είναι φίλοι μας και πέρα από αυτό είναι και σωστοί επιχειρηματίες όμως. Διαφωνείς. Δεν διαφωνώ, αλλά δεν μπορώ να βλέπω και από τη μια με τρομοκρατούν να πούμε μέσω τηλεόρασης. Να με βοβαρνήσουν και βλέπετε, να μου λένε μην καλέ, καλέ μην είναι στον τόπο σου. Μην βλέπετε τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι η διαστρέβλωση της αλήθειας. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση. Στο σπίτι δεν έχω τηλεόραση, δεν βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει τηλεόραση. Άμα θέλω να δω καμιά ταινία, όπως προηγουμένως βλέπαμε ταινίες να πούμε ελληνικές, γιατί να κλαίμε γελούσαμε. Λοιπόν, βάζω στο ίντερνετ μέσα και βλέπω αν θέλω. Ή μια είδηση ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Δεν βλέπω την Τρέμη και την Στάι και τη Μάινα που να μου πούνε εμένα. Εγώ βλέπω στο πεζοδρόμιο τι γίνεται κάθε μέρα. Το πώς αγωνίζεται ο αγρότης, ο βιομήχανος κτλ. Αυτά είναι. Μάλιστα. Τι να συζητάμε. Ποδοσφαιρικά τώρα. Τι έχεις να πεις. Ποδοσφαιρικά. Η ομάδα σου θα πάει τη δεις. Με την Ξάνθη. Τι να πάω να δω. Δεν θα πάω να δω. Δεν θα πάω να δω την Ξάνθη. Κι άλλοι 100.000 άνθρωποι δεν θα πάνε. Ναι, ναι. Γιατί εγώ το διαρκείας μου φέτος το χάρισα. Μετά τον Πανετολικό το έδωσα και σε ένα φίλο να πάει να βλέπει αυτό στα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Δεν άντεξες. Δεν άντεξα. Όχι δεν άντεξα. Δεν άντεξα το κλίμα. Κατάλαβα ότι κάνω κακό στον εαυτό μου. Αχα. Έτσι και το σταμάτησα. Ναι. Βέβαια στις προπονήσεις πηγαίνω κανονικά, βλέπω τα παιδιά. Έχω πάρα πολλές ενστάσεις για την ομάδα. Πάρα πολλές ενστάσεις. Και συγγνώμη, να κάνουμε μια παρένθεση εδώ. Να πούμε. Να δώσω συγχαρητήρια σε δύο πολύ δυνατά παλικάρια. Δυνατά σε όγκο. Σε όγκο, σε ψυχή, σε καρδιά, σε ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, τα οποία τα παρακολουθώ από πολύ μικρά και φτάσαν σε ένα ανώτερο επίπεδο που για να φτάσουν εδώ που φτάσανε. Ξοδέψανε πολύ υδρότα, φάγανε πολύ κοπριά και πολύ κλωτσιά και τους είδα τις προάλλες στην Εθνική και τους θαύμασα. Είναι ο Σταφυλίδης και ο Γιαννιώτας. Είναι δύο παιδιά τα οποία
Αν και ο Σταφυλίδης εντάξει ήταν κακός με την εθνική, τουλάχιστον στον πρώτο ημίχρονο. Όχι, ήταν πολύ καλός. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο για τα στάνταρ του Σταφυλίδη δεν ήταν αυτός που ήθελε και το πιστεύω. Ωραία, και εγώ. Είναι ένα παιδί. Είναι ένα παιδί όπως και ο Γιαννιώτος που δεν του χαρίστηκε τίποτα και είναι ποδοσφαιριστές μαχητές. Που το ταλέντο τους για να φτάσει εδώ το δουλέψανε. Είχαν ένα τσογλάνια ταλέντο. Τσογλάνια μεγάλα. Ναι. Τσογλάνια. Αλλά δουλέψανε. Ναι, σωστό. Είναι και αθλητές. Εντάξει. Ο μικρός πήγε λίγο να ξεφύγει ο δικός μας, ο Σταφυλίδης, αλλά τελικά. Σώθηκε από τη μετανάστευση. Σώθηκε από τη μετανάστευση. Πολύ σωστά το είπα. Πολύ σωστά το είπα. Αν έμενε εδώ πέρα με τους γύρους και με τα αυτά πόντρια, θα ήταν ένα κολαρά. Και τελειώθηκε. Είναι ένα αθλητάρα τώρα τον βλέπω. Στεγνό. Και έχει πολύ μέλλον. Αυτό σαν παρένθεση. Για να λέμε και κάποια άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα για την ομάδα μου, το μεγαλύτερο στοίχημα όλων των εποχών είναι ο Ιβάν Σαββίδης να πληρώσει τα χρέη μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Αυτό σε κρατάει και κρατάει και τα μίντια. Αυτό ανέκαθεν κρατούσε εμένα. Τώρα κρατάει τα μίντια. Τώρα κρατάει και τα μίντια. Αλλά έχει υπόψη σου ότι οι επιχειρηματίες της Ελλάδος, γιατί αν θα βάλεις από τη Θράκη, από τους Κήπους, μέχρι και την Ιγουμενίτσα και από την Ιγουμενίτσα μέχρι και την Λάρισα να πω, που ξεκινάει η Θεσσαλία, δεν υπάρχει επιχειρηματίας ο οποίος να είναι φορτωμένος δυνατός σαν το Σαββίδη. Και αυτοί εδώ οι επιχειρηματίες που έχουμε όταν ακούνε 1400 παθαίνουν ήλιγκο. Λέει ο Σαββίδης θα βάλει 1400 για να πληρώσει παλιές αμαρτίες του ΠΑΟΚ. Να τον βάλει δηλαδή στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ και να τον εξαγνήσει, γιατί για μένα κοστεί. Πέρα από τα λεφτά που θα πληρώσει, υπάρχει και ένας εξαγνισμός στον ΠΑΟ. Υπάρχει πλέον μια καθαρότητα. Πράγμα που δεν έκανε ο Μελισανίδης, ναι. Πράγμα που δεν έκανε ο Ηρακλής, πράγμα που δεν έκανε ο Άρης. Ναι, πρόσεχε, λοιπόν, ναι, πρόσεχε τώρα. Υπάρχουν πολλοί πασοκομουτρά, κάτι ναι. Αμαρτωλοί του παρελθόντος να πούμε. Και υπάρχουν βεβαίως και κάποιοι οπαδοί άλλων ομάδων, ναι. Οι οποίοι λένε Φαλεσκού παοξίδες να πούμε. Ναι. Έγινε μη ρύθμιση για την Μπάρτσα και τα λοιπά. Και... Θες να σου απαντήσω τι μία γι' αυτό. Το ακούς έξω. Το ακούω. Το ακούς στα ραδιόφωνα. Το ακούω. Το ακούς. Τι έχεις να απαντήσω. Θες να απαντήσω. Σαν παόξι, ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέβασε ρολά. Ναι. Και είναι ένας. Όταν λες δηλαδή δεν κατέβασε ρολά. Δεν κατέβασε ρολά. Δηλαδή. Έγινε, δηλαδή. Ναι. Ηρακλής και Άρης. Δεν έγινε. Διάλεξε λοιπόν να μην γίνει Ηρακλής και Άρης. Ίσως γιατί πίστευε στην επόμενη μέρα. Κέρδισε χρόνο ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας σε αυτό το κομμάτι. Που μπορούμε να τους λέμε χίλια μύρια, αλλά σε αυτό το κομμάτι κέρδισαν χρόνο. Λοιπόν, τι έγινε. Δεν σταμάτησαν οι λειτουργίες του ΠΑΟΚ. Το κράτος κάθε χρόνο από τον ΠΑΟΚ έπαιρνε λεφτά. Από το ΦΠΑ, από τα εισιτήρια, από τις μεταγραφές. Μπορούσαν να τα κάνουν και οι άλλοι αυτά, να παγώσουν τα χρέη. Θα μπορούσαν να τα κάνουν, φυσικά. Mm. Να πληρώναν τους ποδοσφαιριστές τους και να αφήνανε το κράτος. Να πληρώνανε το κράτος στις ημέρες της θητείας τους. Α, ναι. Να μπράβο, για να υπήρχε ένα νοικοκυριό. Αυτό απαντάς. Αυτό απαντάω. Πρόσεξε ναι. Τώρα. Ναι. Όταν εγώ, σαν ναι. Επιχειρηματίας που είμαι, ναι. Πληρώνω σε σένα κάθε χρόνο 2, 3, 5, 10 εκατομμύρια και σε χρωστάω 30. Σε πληρώνω όμως κάθε χρόνο κάποια λεφτά. Γίνεται ανακύκλωση του χρήματος, του χρέους μου. Κουνιέμελε. Ναι, σε χρωστάω 30, σε δίνω 2, σε ξαναδίνω 5, σε ξαναδίνω 3. Αλλά 30 πάλι θα χρωστάω. Γίνεται η αλυσίδα του χρήματος. Γίνεται. Ναι. Χρωστάει κανένας, καμιά οικογένεια καταστράφηκε από τον ΠΑΟΚ. Κανένας προμηθευτής, κανένας ποδοσφαιριστής, κανένας γιατρός, κανένας δικηγόρος, κανένας ταβερνιάρης, ναι. Κανένας περιπτεράς. Ναι. Καταστράφηκε. Όχι. Όχι. Έρχεται λοιπόν σήμερα ο Ιβάν Σαββίδης και λέει: ναι. Κύριε, εγώ σας έχω πληρώσει μέχρι τώρα το ΦΠΑ, το ΙΚΑ, τα ένσημα όλα κανονικά. Είμαι καθαρός απέναντί σας. Για μένα. Ναι. Θητεία μου. Ο ερασιτέχνης μου χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Στη πού, να το πω και έτσι. Ο ΑΣ. Ναι, δηλαδή. Ναι, χρωστάει πουθενά. Όχι. Όχι. Υπάρχει ανάπτυξη στον ΑΣ. Υπάρχει έργο κύρι. Υπάρχει ένας όγκος παιδιών, ο οποίος ας πούμε αυτή τη στιγμή υπάρχει σε άνθηση. Και βλέπεις να πούμε χάντμπολ να παίζει στην Ξάνθη. Χάντμπολ. Έκανε ο ΠΑΟΚ στην Ξάνθη τις προάλλες να παίζουν τα παιδάκια χάντμπολ. Λοιπόν, πρόσεξε. Και έρχεται λοιπόν ο Ιβάν Σαββίδης και λέει: θέλετε τα 1400 για τη βρωμανταχνότα σας. Μας το λέει έτσι, ναι. Στην ψύχρα. Ναι. Και ξέρεις τι λένε οι επιχειρηματίες της Ελλάδος. Με κομμένη την ανάσα είναι όλοι τους. Σου λέει θα πληρώσεις και τα 1400. Ρε βρες έναν τρόπο να τα. Αυτή την εποχή που στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα, που δεν έχεις δουλειές εδώ στην Ελλάδα. Εγώ δεν δικαιολογώ το Σαββίδη, έτσι. Αλλά σου λέω πώς ακριβώς είναι τα πράγματα. Ο Σαββίδης έχει το άσπρο και το μαύρο στον ΠΑΟΚ. Το άσπρο είναι αν καταφέρει να κάνει τα χρέη και το μαύρο είναι ότι δεν έχει κάνει ομάδα. Είναι άσχετος εντελώς. Αυτό το κομμάτι έχει πάρει στο ενδεικτικό μηδέν. Λοιπόν, και ποιος να βγει τώρα εμένα να με κατηγορήσει.
η ΑΕΚ. Λέω, η ΑΕΚ. Ποιο να βγει. Οι Αριανοί. Οι Αριανοί να βγουν να με κατηγορήσουν. Οι Ηρακλητές να βγουν να με κατηγορήσουν. Έλα, λέει, φωτογραφικό. Τι θα πει φωτογραφικό. Τι θα πει φωτογραφικό. Ο ΠΑΟΚ χρωστάει λεφτά. Θέλετε να σα το πω. Και πράσινα λεφτά. Πράσινα. Και πράσινα λεφτά. Λερώσανε τη φάνελα του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Διασύρανε το, κρατήσανε τον ΠΑΟΚ σαν ενέχειρο, να το πω, σαν κοιμήλιο το Πάσο. Ενέχειρο. Ναι, ναι. Για να κάνουν τις δουλειές σου εκεί, τι κάνα δεν ξέρω οι άνθρωποι. Δικαίωμά τους. Διαφημίστηκαν μέσω του ΠΑΟΚ. Και ακόμα και σήμερα βγαίνουν Πασοξίδες και κατακρίνουν τον ΠΑΟΚ. Ποιοι αυτοί που μια ομάδα και ένα λαό τον είχαν κάτω από την πότα τους τόσα χρόνια. Σας βόλευε κιόλας. Μας βόλευε εμάς, ναι, τους οπαδούς εννοείς. Τι να με βολέψει, ρε Κωσί. Τι να με βολέψει, ρε Κωσί. Πώς, τι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Γαλουχήθηκε μια γενιά Πασοξίδων. Τσοχατσόπουλη, Βενιζέλη. Ναι, αυτή η γενιά είναι η πληγή του ΠΑΟ. Πληγή. Βέβαια πληγή είναι. Δεν νομίζω ότι δύο κύπελα πήρε και είναι πληγή. Είναι, εσύ τον έχεις τον ΠΑΟ για δύο κύπελα. Καλά είναι. Τον έχει για δύο κυπελάκια. Για δύο κυπελάκια. Δηλαδή, με έναν επιχειρηματία που έριχνε τα λεφτά του τα χοντρά σε στήλα, ας πούμε, Μπατατούδη, δύο κυπελάκια είναι καλά για την πάρτι σου. Αυτό έπρεπε να πάρει δηλαδή ο Μπατατούδης με την ομαδάρα που είχε με τον Μπάκεβιτς και με αυτούς. Και ό,τι ποδοσφαιριστή κινιότανε, άσερε Κωστή τώρα, που θα με πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ επί Μπατατούδη, ας πούμε, και δεν δικαιούταν να πάρει ένα πρωτάθλημα. Βάσει ομάδα, έτσι, με Μπάκεβιτς, με ιστορίες και τα λοιπά. Μάλιστα. Γιατί αλλάζαμε τις φανέλες του Ολυμπιακού με του ΠΑΟΚ, σου λέω εγώ τι θα γινόταν τότε. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε. Αν αλλάζαμε εκείνη την εποχή φανέλες. Και παίρναμε εμείς του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έπαιρνε με τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, επί την εποχή που είχαμε μέσα Κοντρέρας, Παύλο Γκαρσία, Μουσλίμοβιτς, ξέρω εγώ, Βιερίνα και τα λοιπά. Δεν δικαιόταν ο ΠΑΟΚ να πάρει τίποτα επί Σάντος. Τίποτα δεν δικαιόταν να πάρει. Όλα ήταν δηλαδή καλώς καμωμένα. Δεν τρυπήθηκε ο ΠΑΟΚ, είτε από μέσα είτε από έξω. Σε σκυνήγησαν. Και οι δικοί μας από μέσα, όχι μόνο οι υπόλοιποι. Έτσι. Ναι. Αυτά έχω να πω. Τώρα, τον Αργένιο Αργιανός. Και τους πειράζει τώρα. Ναι. Ο Αργιανός, όχι το παιδί που δουλεύει στη Λαχαναγορά, ο Αργιανός. Να μου βγαίνει ο Αργιανός ο Μπρούκλης και να μου λέει και να μου κουνάει εμένα το δάχτυλο όταν χρωστάει το μισό κόσμο και τους μισούς προμηθευτές και έχουν καταστραφεί οικογένειες από χρέη και από τέτοια πράγματα. Από αυτά, ναι. Να σου πω γιατί. Ναι. Γιατί αν εγώ έχω μια επιχείρηση και με πάρει αύριο τηλέφωνο ο τέτοιος και μου πήρε εσύ, ναι, θέλω λάδια για το ΠΑΟ. Για τον αλφαβήτα λόγο. Ναι, θα τα πληρώσω. Εγώ θα τα πληρώσω, αλλά το δώσω στο κόστος. Mm. Γιατί είμαι ΠΑΟΞής και θα πω για την πάρτι σου επειδή είσαι ΠΑΟΚ. Πόσοι προμηθευτές το κάνανε αυτό και χάσανε και το κεφάλαιό τους και τα λεφτά τους όλα επειδή ήταν Αριανοί. Πόσοι φάγανε λεφτά μέσα από τον Άρη. Πόσοι άνθρωποι. Να μην τα λέμε αυτά, δεν θέλω να τα πω. Αρρωστήσανε και πάθανε κακό για τον Άρη. Πόσοι τα βλέπουν αυτά οι οπαδοί ή βλέπουν μόνο την ομάδα τους. Ηρακλήδης. Και Ηρακλήδης το ίδιο πράγμα. Το ίδιο, ναι. Οι Ηρακλήδης όμως είχαν ένα καλό. Τι? Ποιο ήταν το καλό. Καλό είχαν έναν άνθρωπο ο οποίος τους έδωσε ένα πάτημα. Ποιο ήταν το πάτημα. Τι πάτημα. Οπαδικά ήταν ο Μάνος που τους κράτησε σε ένα επίπεδο. Που τους έδεσε, μπορώ να πω, με τις φωνές του και τις κραυγές του, να πούμε, κάθε μέρα εδώ στα Μετρόπολης. Και από εκεί και πέρα ένας Παπαδόπουλος ο οποίος κέρδισε χρόνο. Είτε το θέλεις είτε δεν το θέλεις, είτε τη χρέωσε την ομάδα είτε δεν τη χρέωσε, ο Παπαδόπουλος κέρδισε χρόνο για τον Ηρακλή. Και σήμερα ο Ηρακλής παρουσιάζεται μια ομάδα δεμένη, με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλούς, ας πούμε, διοικητικούς μέσα και μια κερκίδα η οποία είναι γνώθης αυτών και όρημη κερκίδα. Και πάει καλά. Άρα τον Ηρακλή πράγματα τον είναι. Σε καλή μοίρα τον Ηρακλή. Σε σύγκριση με τον Άρη, τον Άρη, ναι. Ο Άρης ακόμα, φίλε, έχει εμφύλιο μέσα. Ο Άρης ακόμα δεν έχει αλλάξει νοοτροπία. Νομίζει ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου. Δεν κοιτάζει ότι η ομάδα του αυτή τη στιγμή βρίσκεται να παλεύει με τους πανσεραϊκούς. Ποιους πανσεραϊκούς και ποια Γιάννη Τσά και ποια αυτά. Ο Άρης θα έπρεπε να είναι εδώ που πρέπει να είναι. Δεν θα έπρεπε να αλλάξει και αυτός. Δεν πήρε από την ΑΕΚ δίδαγμα. Δεν πήρε, ξέρω εγώ, από τον Ηρακλή δίδαγμα. Δεν πήρε από τη Λάρισα δίδαγμα. Τι να λέμε. Ότι είμαστε οι αυτοκράτορες του κόσμου και μέσα να πούμε να γίνεται μακελιό. Άρα λες εσύ ότι υπολογίζει τον Ηρακλή. Από Θεσσαλονίκη. Ο Ηρακλής πλέον, ναι, είναι μια ομάδα διοικητικά που στέκει πολύ καλά. Υπάρχει μια ομοψυχία. Δεν το βάζει στην ίδια μοίρα με τον Άρη, δηλαδή. Δεν το βάζω στην ίδια μοίρα με τον Άρη. Ρε Κώστα, η προσωπική μου άποψη είναι και συγγνώμη, μα στεναχωρώ του Αργιανούς. Παρά τον Κάλλας, δηλαδή. Ο Κάλλας. Και τον Καραϊτζίδη. Ναι, ναι, ακόμα και για αυτού, ναι. Μα να σου πω κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνουν μέσα στο Χαριλάου
Μπαίνουν τείχο-τείχο ή μπαίνουν κανονικά περπατώντας? Δεν φοβούνται να μην μαχαιρωθούν επισόπλαντα? Αισθάνονται άνετα δηλαδή? Ο Καλατζίδης με τον... Μπαίνει ρε παιδί μου ο Παπαθανασάκης μέσα στον Ηρακλή, ναι. Και μπαίνει να πούμε λες και ήρθε ο Κλάβδιος από τη Ρώμη, να πούμε. Ο Κλάβδιος. Ναι. Μάλιστα. Και μπαίνει να πούμε και ο, πώς το λένε, πώς τον είπαμε, το Καλαϊτζίδης. Ναι. Το ίδιο είναι. Έχει την ίδια δηλαδή φινέτσα να μπει μέσα στο Χαριλάο. Μπαίνει με την ίδια άνεση. Αισθάνεται άνετα δηλαδή ο Καλαϊτζίδης. Εκεί που πάει. Τις πλάτες του τις έχει καλυμμένες. Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Πώς το βλέπεις εσύ? Το καταλαβαίνω. Και μετά γίνεται μια μεγάλη βράβευση. Ναι. Βραβεύτηκαν όλοι αυτοί που έπρεπε να βραβευτούν από τον Άρη. Κοίτα, το Σαμολάδα δεν το βραβεύει. Άσο Σαμολάδα. Έχει πεθάνει, βέβαια, κάποιο δικό του, ναι. Άλλο, άλλη. Τον πατέρα σου το βραβεύσανε. Γιατί το βραβεύει, έχει πεθάνει. Δεν έχει σημασία. Γιατί το βραβεύει, πεθαμένο, ρε. Ναι. Όχι, τι να. Κανένα παλέμα. Εγώ θα σου πω κάτι. Όχι. Όχι, θα σου πω κάτι. Πέθανε ο πατέρα σου. Πέθανε. Πέθανε με τη σημαία του Άρη Αγκαλιά. Και τι να κάνουμε. Πέθανε με τη σημαία του Άρη Αγκαλιά. Πρόβλημα. Είναι μεγάλη τιμή αυτή για το σύλλογο. Σώπα μου. Έλα, ρε φίλε. Δεν είναι τώρα οι παράγοντε. Εγώ για το Σαμολάδα. Μετά από όλο αυτό. Το πόλεμο που έγινε, με όλο αυτό το πόλεμο που έγινε στον Άρη και στον ΠΑΟ και στον Ηρακλή, όταν ένας άνθρωπος στην ηλικία που είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας μου, ο πατέρας σου, οποιοδήποτε, φεύγει και έχει σαν επιθυμία να σταματήσει στο Χαριλάο μπροστά για ένα λεπτό, για ένα δευτερόλεπτο και να φύγει με τη σημαία του ΠΑΟ, του Άρη, συγγνώμη, αυτό φίλε είναι μεγαλείο. Μεγαλείο είναι αυτό. Συναισθηματισμοί είναι αυτοί. Συναισθηματισμοί στην ψυχή του μέσα. Όταν εσύ αύριο ή εγώ πεθάνουμε, ναι. Θα είμαστε τόσο δειλοί. Εμείς. Που πέρα από οτιδήποτε άλλο, το μόνο που θα σκεφτόμαστε την τελευταία στιγμή είναι να μην φύγουμε. Ο πατέρας σου σκεφτόταν τον Άρη, φίλε. Να φύγει και σε έδωσε εντολές τι θα κάνεις. Αυτόν τον άνθρωπο πρέπει να τον τιμήσεις. Άσχετα με το γιο του, αν έχεις ή δεν έχεις ιστορίες. Θα πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμάς. Σαμολαδάδες, ιστορίες, αυτούς πρέπει να τους τιμάς. Γιατί αυτή είναι η ιστορία σου. Είτε είχαν κακά, είτε είχαν καλά. Είναι η ιστορία σου. Είτε πλακώθηκες μαζί τους, είτε όχι. Καλά, αυτό δεν είναι το πρόβλημα του Άρη. Αυτό άρεσε για άλλα προβλήματα. Θέλω να σου πω το πώς σκέφτεται ο καθένας μας. Έχει βελτιωθεί ο Άρης αυτό το κομμάτι και ο Καλαϊζίδης με τον Κάλας το έχουν φτιάξει. Δηλαδή, τις πόρτες που είχαν κλείσει οι παλιοί έτσι, για να δημιουργήσουν μια κατάσταση για την πάρτη τους. Και είχαν κλείσει το σωματείο τις πόρτες στον κόσμο. Ναι. Αυτοί το ανοίγουν, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Κοίταξε με. Έτσι, αυτό το κομμάτι. Ο Άρης είναι ό,τι είναι και η ΑΕΚ. Όχι, μικρογραφία είναι. Είναι, οπαδικά θα σου το πω. Μικρογραφία. Αυτά τα αποθυμένα που έχουν οι οριτζινάλε για τους μελισανίδιδες και για τους υπόλοιπους, ας πούμε, ξέρω εγώ, που τώρα έχουν φάει το χάμπι και δεν μιλάνε. Μέσα στην ψυχή τους όμως το έχουν κρατημένο. Ποιο? Το δωματιάκι της Οριτζινάλε, ναι. Υπάρχει ακόμα, φίλε. Το παλιό, όπως και το Super 3, το παλιό υπάρχει κάπου σε μια γωνιά. Δεν έχουν φύγει αυτά. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Οι Οριτζινάλε δεν μιλάνε γιατί ο Μελισανίδης τους πάει σε ένα δρόμο καλό. Και να σου πω και κάτι άλλο. Το ίδιο θα κάνουν και οι Αργιανοί με τον Καλαϊτζίδη. Και μόλις... Δεν έχουν άλλο δρόμο. Δεν έχουν άλλο δρόμο. Και μόλις η ομάδα θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει και μακάρι να φτάσει στην Αλφα Εθνική και μακάρι να διεκδικεί πρωταθλήματα, τότε θα γυρίσω. Και θα σου πω και θα δεις και εσύ τις εφημερίδες ότι θα λένε οι Οριτζινάλε. Γιατί μην περιμένεις, ας πούμε, να ανέβει ο Άρης ή η ΑΕΚ στην Super League και να μπορεί να είναι 8η και 1η. Σου λέει ένας που το βλέπετε τον εμφύλιο στον Άρη και δεν το βλέπουμε εμείς. Πάρε πίτσα, μπύρα και δες αύριο κερκίδα και ποσότητα στο Χαριλάου να αναχωρήσεις. Μακάρι να έχει. Θα έχει. Μακάρι να έχει. Αλλά το τσεκούρι του εμφυλίου πολέμου, φίλε, άμα δεν το βλέπεις εσύ, άμα βλέπεις μια υγιή κατάσταση, μπορεί να το βλέπεις και μπορεί να αισθάνεσαι. Κοίταξε τώρα, μπορεί πολύ, όπως ο φίλος. Ποιος ήταν αυτός, ο 779. Ο 779. Ίσως επειδή έχω μια ταμπέλα εγώ του ΠΑΟΞΗ, να με βλέπουν και σου λένε τώρα ο ΠΑΟΞΗς μιλάει τώρα για τον Άρη, τι δικαίωμα έχει αυτός να μιλήσει. Κατάλαβες. Ναι, και να με κατακρίνεις αυτό το πράγμα. Αλλά κοίταξε με στο σπίτι σου να δεις τι γίνεται. Μην βλέπεις μόνο στο δικό μου τι γίνεται. Κοίταξε μέσα στο δικό σου καλά. Και αν πιστεύεις ότι όλα είναι καλά, τότε μακάρι να πάω, είναι καλά και, εγώ, να, ναι. Και να πάω πάσω εγώ. Και να σου πω κάτι. Εγώ τον Άρη, τον Ηρακλή, τη Λάρισα, τους θέλω στην Super League. Στο έχω ξαναπεί. Να πάω να δω τώρα τον Πανθρακικό με τον ΠΑΟΚ να παίζει. Κυριακή 3 ώρα το μεσημέρι. Ναι. Πας στο γήπεδο. Δεν πας σε μια ταβέρνα. Δεν πας σε μια ταβέρνα εκεί με τα παιδιά. Πας να, ναι. Γαλαιό, ε. Κανένα ε, γαλαιό, με μπακαλιάρο, σκορδαλιά. Σωστό, ναι. Να πάω στον Πανθρακικό. Ενώ άμα πάω να δεις τον Άρη. Θα κάνεις όλη την εβδομάδα προετοιμασία. Θα καθίσεις να μιλήσεις με τα παιδιά. Μπαμπά, τι σύστημα θα παίξουμε. Ο Άρης πώς θα κατέβει. Ποιοι είναι οι καλοί του ποδοσφαιριστές. Το κίτρινο σε τραβάει.
Το κίτρινο της ΑΕΚ σε τραβάει. Το κόκκινο της Λάρισα σε τραβάει. Εντάξει, το μπλε του Ηρακλή σε τραβάει. Λείπουν, λείπουν, έτσι. Λείπουν. Και άλλη μάχη, και, άλλο, και αλλιώς παίζει ο ποδοσφαιριστής του ΜΠΑΟΚ με τον Ηρακλειδέα. Και αλλιώ παίζει με τα κολοχώρια τώρα, έτσι. Μην τρελαθούμε. Αλλά έτσι, έτσι. Σωστό. Αυτό δεν λέω όχι. Μάλιστα. Τι άλλο πολύ συμφωνείς μαζί μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν έχουμε καμία. Δεν σε έχω καταφέρει ακόμα να. Να με ναι, να εκραγώ, να εκραγείς μαζί μου, να πούμε. Δεν ξέρω. Όχι, ακόμα δεν. Κρατάω. Δεν έχω εκραγεί ακόμα. Όχι, άμα τα λες. Όταν συμφωνώ, συμφωνώ. Δεν. Κοιτάξτε να δεις, εγώ προσπαθώ να γίνομαι όσο πιο αντικειμενικός γίνομαι, όσο πιο αντικειμενικός μπορώ, λοιπόν, χωρίς να θέλω να προσβάλλω ή να πικράνω κάποιους ανθρώπους. Αλλά γιατί η δικιά μου πραγματικότητα είναι αυτή που σου λέω. Εγώ θα ντρεπόμουν σαν ΠΑΟΞής και σαν άνθρωπος εάν η δικιά μου η ομάδα έκανε αυτό που έγινε στο μπάσκετ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ για μένα στο μπάσκετ είναι κατάπτυστος. Ο οποίος μπήκε σε άδρα 44 και του χαρίστηκαν χρέη κτλ. Κατάπτυστος. Κατάπτυστος είναι, βέβαια. Μάλιστα. Γιατί κατέστρεψε κάποιους. Άσχετα που εμείς τον μπασκετάκι δεν το βλέπουμε. Τον ελληνικό χρυσό που πήρε στο βόλιο και πήρε το πρωτάθλημα. Ο ελληνικός χρυσός. Έγινε μια διαφωνία μεταξύ των. Α σου πω. Τον ΠΑΟΞίδων. Θέλω να σου πω για τον ελληνικό χρυσό. Ο ελληνικός χρυσός λοιπόν είναι μια εταιρεία. Εγώ είμαι υπέρ. Υπέρ του ελληνικού χρυσού. Υπέρ του να τα πάρει. Εγώ λοιπόν είμαι στο 50-50. Ο ελληνικός χρυσός είναι μια εταιρεία η οποία εδράζεται στην Ελλάδα. Στην οποία, η οποία καταστρέφει το περιβάλλον της Χαλκιδικής από τη μια βάσει του ελληνικού κράτους το οποίο είναι ένα μπάχαλο και μισό και δεν μπορεί να βάλει αυτή την εταιρεία σε καλούπια. Από εκεί και πέρα όμως εγώ έχω φίλους οι οποίοι τρώνε ψωμάκια από τον ελληνικό χρυσό ως εργαζόμενοι και ζουν τις οικογένειές τους και ξέρω και ανθρώπους που ζουν σε εκείνα τα μέρη και έχουν καταστραφεί οι περιουσίες τους. Άρα λοιπόν είμαστε στη μέση του ξηραφιού. Τώρα, εάν μια ομάδα διαλέξει να πάρει λεφτά από τον ελληνικό χρυσό, θα πρέπει να δει όλες τις παραμέτρους. Άρπαξ και είπε οι ΠΑΟΞίδες του βόλεϊ, του χάντμπολ, της μεγάλης ομάδας ότι παίρνουμε τον ελληνικό χρυσό γιατί έχουμε 100 ΠΑΟΞίδες μέσα που τρώνε ψωμάκι και πληρώνουν και τα διαρκείας βάσει των μισθών που παίρνουν, τότε καλώς καμωμένο. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό το κομμάτι. Ναι. Γιατί οι κοινωνικές τάξεις είναι σαν κινούμενες πλάκες. Κάποιοι έχουν δίκιο, κάποιοι έχουν άδικο. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες ομάδες που λένε κάποιοι φίλοι για το handball και για το volley, το γιατί γυναικείο. Σας τη λένε τώρα για να σου πω τι άλλο σας τη λένε. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι, γι' αυτό που. Θα σας παρουσιάζω εγώ σαν την κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας και η αντιπολίτευση διαμαρτύρεται και λέει: έλα ρε, πήρατε να πούμε κύπελο με του χρυσού την ιστορία. Ενώ εμείς σαν Άρης, σαν Ηρακλής, είπαμε νο. Μαγκιά του. Στο καταλογίζει γι' αυτό. Μαγκιά του. Ναι. Ας βάλουν λοιπόν αυτοί ένα κύπελο ήθους στο γραφείο τους. Ναι. Και ας τους ΠΑΟΞίδες στο handball να έχουν το κύπελο του handball. Κύπελο ήθους στο γραφείο τους. Ναι. Όπου καθένας όπως το βλέπει. Θα ήμουν ακάθετος όμως στις τουρκικές αερογραμμές, παραδείγματος χάρη. Γιατί? Έτσι. Εκείνο είναι θέμα ιδεολογίας του ΠΑΟΚ. Εκεί πάμε σε άλλη φάση. Α, κατάλαβες. Η σπίρνη καίγεται. Ναι. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία εκεί. Καίγεται το όνειρό. Έτσι, τώρα αν ερχόταν η Siemens. Παραδείγματος χάρη, ο οποίος έκανε νοθείες, έκανε ιστορίες, έκανε. Δεν αυτά, σε νοιάζει εσένα. Δεν με νοιάζει σε αυτό το κομμάτι. Εμένα. Από ποια άποψη, όχι εμένα σαν οπαδό. Σαν διοίκηση πρέπει να σκεφτούμε και η διοίκηση τι λέει σε αυτή τη φάση. Ναι. Γιατί μπορεί να πει, έλα εδώ ρε Νίκο, στη Siemens ας πούμε δουλεύουν 500 Έλληνες. Και είναι ΠΑΟΞίδες οι μισοί. Δεν πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν. Άντε, βγάλε εσύ δικαιοσύνη τώρα από αυτή την ιστορία. Ναι. Μπορεί να βγάλει εύκολα. Εντάξει. Πρέπει να είσαι Σολομώντας να πούμε. Λοιπόν, Σολομώντας. Όσον αφορά για τα. Γιατί ακούω κάτι για μπάσκετ γυναικείο και κάτι για βόλεϊ, ότι συγχωνευτήκαμε με κάτι πανελλήνιους και με κάτι τέτοια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν χρεωμένος, μην μπερδεύεστε. Εκεί ο ΠΑΟΚ απορρόφησε αυτές τις ομάδες. Το ποδόσφαιρο, το γυναικείο. Απορρόφησε αυτές τις ομάδες. Δεν πήρε το αφημί της. Τις πήρε έτοιμες, ναι, πήγε τις θυμένες, τις είδε και τις απορρόφησε. Δεν έκανε κάτι κακό σε αυτό το κομμάτι. Σας το λέγει γι' αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι, πολλά δεν είναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι να πεις ότι ξέρω εγώ χρεώθηκα και πήγα να πούμε στο Άγιο Όρος για να χαθώ, για να εξαγνιστώ. Δεν ήμουν ληστής να πούμε και πήγα να χάσω τα βήματά μου εκεί πέρα μέσα. Καλησπέρα Κωστή, Σωτήρης από Γιαννιτσά. Θέλω να γνωρίσω τον Νίκο που μπορώ να τον βρω. Το μαγαζί είναι για όλο τον κόσμο ανοιχτό, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που περνάνε από εκεί και σταματάνε και τους βλέπω φυσικά τις ώρες που είμαι στο γραφείο γιατί σπάνια θα με βρείτε εκεί πέρα. Και από εκεί και πέρα τα παιχνιδάκια μας τα βλέπουμε στο καφέ Motion, στον πεζόδρομο στα Γιαννιτσά. Motion. Ναι, εκεί πέρα όποτε παίζει ο ΠΑΟΚ, ναι. Και τα εντός πλέον. Πλατεία είναι αυτό. Είναι στο κέντρο του. Όχι, δεν είναι πλατεία, είναι στο κέντρο του Γιαννιτσών, είναι πεζόδρομο. Πεζόδρομο. Ναι. Μάλιστα. Γιατί μήπως η θύρα 4 λέει δεν έχει αποθυμένα.
Επειδή λες για το δωματιάκι της Original, Νίκο. Ναι. Η δωματιάρα της θύρα 4 δεν κάνει τα ίδια. Φυσικά. Τι τρελαθούμε τώρα. Λέει ο 39. Κοίταξε, φυσικά υπάρχει αποθυμένο, αλλά εκεί μιλάμε για έναν άνθρωπο, για έναν Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει κρατήσει τη σημαία του ΠΑΟΚ ψηλά. Το μόνο που μπορούν να το του καταλογίσουν είναι ότι δεν έκανε ομάδα. Αυτό μπορούν να το καταλογίσουν και το καταλογίζω και εγώ. Από εκεί και πέρα, σε θέματα ηθικής και θέματα αξιοπρέπειας, όλοι είμαστε του Μπεκιστάν. Τι να μιλήσουμε, τι να πούμε δηλαδή. Δεν έχω χάσει μάτς εντός Θεσσαλονίκης, λέει ένας φίλος του Άρη. Ναι. Πάω θύρα 3 και δεν είμαι συνδεσμήτης. Ναι. Δεν έχει γίνει κανένα επεισόδιο, ο σύνδεσμος έχει καθαρίσει, έγιναν και άλλοι σύνδεσμοι. Υπάρχει πολυφωνία. Μακάρι να γίνεται αυτό που λες. Εγώ στα Γιαννιτσά είδα άλλα πράγματα. Ο 199. Καλά, βρε αυτό που λέει, αύριο κρίνεται η άνοδος του Άρη. Ναι. Και εσύ μας έβρες αυτό το βλαχοπαοκάκι που να μιλάει για Άρη. Έλεος και κρίμα. Λέει ο 199. Έπρεπε να φέρεις, ας πούμε, τον Έγρη. Γιατί δεν τον έφερες? Δεν, τον Έγρη δεν τον χωνεύουνε τώρα. Δεν τον χωνεύουνε. Έπρεπε να φέρεις ένα παιδί από το Super 3. Τον καινούργιο, τον πρόεδρο. Γιατί τον έφερες? Να μιλήσει. Δεν φέρνω συνδυασμό. Ναι, για τον Άρη. Φέρνω παιδιά που είναι πιο. Εντάξει, πιο λιγότερο φανατικά. 9.55 και ενώ μήνυμα 53. Μόνο αυτό που λέει ο φίλος. Ναι. Ξαναδιάβασα λίγο το μήνυμα, σε παρακαλώ, ακόμη μια φορά. Κρίνεται η άνοδος, βρε Ραπτόπουλε, του Άρη, και εσύ μας έβρεσε αυτό το βλαχοπαουκάκι να μιλάει για Άρη. Έλεος και κρίμα. Τι θα ήθελε να ακούσει δηλαδή ο φίλος? Ας βγει λοιπόν στις γραμμές. Όταν θα ανοίξουμε τις γραμμές σε κάνα δεκάλεπτο που θα ανοίξουμε. Τώρα. Θα πάμε διάλειμμα, Γιάννη, πρώτα. Και ας είναι πρώτος. Πρώτα θα πάμε διάλειμμα. Να μας πει λοιπόν τι θέλει να μας πει για τον Άρη. Να μιλήσουμε, άμα θέλει, και τακτικά για τον Άρη, γιατί εγώ δεν είδα ομάδα στα Γιαννιτσά. Ούτε στην Αρνέα ήταν ευχαριστημένη. Ναι, να τα λέμε τα πράγματα. Υπάρχουν 2-3 μονάδες πολύ καλές στον Άρη. Το 4-4-2 που παίζει ο Καλαϊτζίδης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και το έπαιξε στα Γιαννιτσά. Αν στα Γιαννιτσά είχαμε ομάδα, γιατί δεν έχουμε ομάδα στα Γιαννιτσά. Είναι φαν του 4-4. Νομίζω ότι ο Άρης είχε μια υπεροχή, αλλά ήταν πολύ. Ναι, ήταν πολύ. Η επιθετική του ήταν πολύ άστοχη. Σε όλες τις. Δηλαδή ο Άρης έφτανε στην περιοχή και τα έφτανε και τελείωνε εκεί, έσβηνε εκεί. Δηλαδή έπαιρνε φόρα όπως το Τζάμπο. Εκτελούσε στα. Μισό λεπτό. Είχε κακές εκτελέσεις. Είχε και κακές εκτελέσεις, πάρα πολύ κακές. Αλλά και δεν έμπαινε μέσα. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι. Στο πρώτο ημίχρονο έκανε δύο φάσεις. Που πήγανε στα μνήματα που λέμε εκεί στα Γιαννιτσά. Από εκεί και πέρα τα Γιαννιτσά έκανε δύο ευκαιρίες για γκολ. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, γιατί τα Γιαννιτσά καθάρισαν. Δεν έχουν τη φυσική κατάσταση ούτε τίποτα. Μετά ο Άρης, να πούμε, σαν πλημμυρίδα τους πήρε όλους. Και έβαλε και ένα και δύο και τρία και τέσσερα, ξέρω εγώ, κτλ. Εντάξει. Ένα γκολ που έβαλε ο Σαμαράς, πολύ ωραίο, με κεφαλιά πάρα πολύ ωραία και ξελάσπωσε την ομάδα. Ήταν ένα πολύ ωραίο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως, ο Άρης εμένα δεν μ' άρεσε. Δηλαδή έτσι δεν πας να πάρεις πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τώρα με τον Πασεραϊκό έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει αύριο. Γιατί και πιστεύω θα έχει κόσμο ο Άρης. Και πρέπει να έχει κόσμο. Αλλά από εκεί και πέρα ο Πανσεραϊκός δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί εύκολα να την καταβάλει. Στο metrosport.gr έκανα μια ψηλό ανάλυση για το Άρης Πανσεραϊκός. Που φοβάμαι τον Άρη. Θα το πω και τώρα. Τον Άρη το φοβάμαι αν δεν σκοράρει νωρίς. Ναι. Αν σκοράρει νωρίς, δεν τον φοβάμαι σε αυτό το μάτς. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Άρης δίνει ένα πολύ έντονο ρυθμό στο παιχνίδι. Θα πρεσάρει αύριο ψηλά η μάτα κιόλας. Θα έχει και το passing game. Αλλά δεν μπορεί μια ομάδα βιολογικά να βγάλει πίεση 90 λεπτά. Ναι. Επειδή παίζει με ένα χαφ λιγότερο ο Καλαϊτζίδης λόγω του δεύτερου center forward. Αυτό είναι το λάθος. Νομίζω ότι δεν θα κατέβει. Δεν θα κατέβει, κατέβει νομίζω. Θα κατέβει έτσι. Πάλι με 4-4-2. Και επειδή ο αριστερός εξτρέμ, ο μαύρος, δεν μαρκάρει. Τον φοβάμαι μήπως του βγει στην κόντρα στο μεγάλο χώρο. Κοίταξε. Μην πατήσει σαν τον Άγγελο δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Να, φοβάμαι, να σου πω κάτι. Αν ο Καλαϊτζίδης δεν παίξει με το. Εγώ το 4-4-2 ξέρω το λατρεύω. Και ειδικά με το ρόβο το λατρεύω. Στην ο Άρης όμως δεν έχει τη φυσική κατάσταση να το παίξει αυτό. Τώρα, εάν ας πούμε βάλει ένα γκολ στο πρώτο τέταρτο και μετά συνεχίσει. Ναι, και μετά όμως συνεχίζει να παίξει. Εάν δεν το βάλει νωρίς, τον φοβάμαι τον Άρη. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αλλά νομίζω ότι και να το βάλει το πρώτο γκολ στο πρώτο τέταρτο, ας πούμε, με το τέσσερα, νομίζω ότι μετά πρέπει να τα αλλάξει κοστί. Αν το βάλει. Θα φορτώσει μετά. Θα φορτώσει τον άξονα του. Βέβαια. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές. Θα πάμε σε διάλειμμα μικρό. Το 90-90-90 στη διάθεση του κοινού. Πείτε ότι γουστάρετε. Ο Νίκος είναι φίλος μου πρώτα απ' όλα. Προσωπικός μου φίλος. Το Πάσχα θα βρεθούμε κιόλα κάποια στιγμή. Έτσι δεν είναι? Πιστεύω. Ναι. Έτσι, μπράβο. Αν πάνε όλα καλά. Έτσι, θα πάνε όλα καλά. 90-90-90, μικρό διάλειμμα με Γιάννη Χιλιτίδη. 9.55 και ενώ 54-3.40 και τα λέμε σε δευτερόλεπτα. Πάμε.
Πρωτού... Θες να πεις κάτι, μου ναι, είπες. Πρωτού ναι. Πάμε στις γραμμές, θέλω να πω για το θέμα Τσαλδάρη, γιατί με ρωτάνε κάποιοι φίλοι τι γνώμη έχω και τι άποψη. Θέλω να πω για μένα το Τσαλδάρη, επειδή το ξέρω από πάρα πολύ μικρό παιδί. Το χωριό αυτή, ναι. Ναι, έχει βυζάξει το γάλα του ΠΑΟΚ από μωρό. Είναι ένας ταπεινός ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, μετά από κάποια φάση, έκανε κάποιους λάθος χειρισμούς και αυτός για μένα. Αλλά σαν παιδί και σαν αξία, δεν θέλω εμείς οι παοξίδες να τον αγγίξουμε προσωπικά τον Τσαλδάρη. Τώρα, εάν κάνει επιλογές και βάζει μανατζαρέως ή κοιτάζει το μέλλον του διαφορετικά, είναι δικαίωμά του να το κοιτάξει και να κάνει ό,τι θέλει. Από εκεί και πέρα όμως, σαν παιδί, σαν άτομο, σαν ποδοσφαιριστής και σαν χαρακτήρας, είναι άψοχος. Αυτό θέλω να το ξέρετε. Και είναι από τα λίγα παιδιά, από μια, ας πούμε, από τα λίγα, από 10 άτομα, ας πούμε, στους πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ, τους οποίους τους εκτιμώ γιατί δουλέψανε πάρα πολύ για να φτάσουν εδώ. Δεν τους χαρίστηκε τίποτα, Κώστα. Τίποτα απολύτως. Πάμε. Πάμε στις γραμμές τώρα. Έλα, φίλε. Πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Ρε Κωστή. Έλα, φίλε. Έλα. Είχο, Γιάννη. Είμαι ο Δημήτρης, στον δρόμο που είμαι. Είμαι εκτός από τα λόγια. Ακούω, μάλιστα. Ακούω. Έλα. Θες να σε αφήσουμε να ακούς μόνο, δεν θες να πεις τίποτα. Ναι. Εντάξει, Γιάννη, άφησε τον να ακούει. Να αφήνουμε να ακούει. Εντάξει, καλό δρόμο να έχει, καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Τέτοια ώρα στη Λαμία είναι αυτός. Εντάξει. Φύγει από τη Λαμία. Τώρα και αυτός κόκκινο χιλιόμετρο. Κόκκινο χιλιόμετρο. Καλώς τώρα. Καλημέρα. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, εγώ όσον αφορά αυτό που είπε Νίκος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Ωραία. Είναι το εξής, ότι οποιοδήποτε έχει το δικαίωμα να σχολιάζει οτιδήποτε για άλλο σύλλογο από τη στιγμή που δεν προσβάλλει και αναφέρεται σε ρεαλιστικά γεγονότα, ναι. Οπότε μπορείς να μιλάς, πιστεύω, άνετα για οποιαδήποτε ομάδα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο παγκόσμιο στερέωμα, είτε οπουδήποτε. Δεν πιστεύω ότι θα σε κατακρίνει κάποιος άμα μιλείς για οποιοδήποτε άλλη ομάδα. Εγώ πιστεύεις ότι από τις εκπομπές που κάνουμε ότι προσβάλλω σε αυτό το στυλ που μιλάω? Σε καμία περίπτωση. Ωραία. Αυτό σου λέω. Μην νομίζεις δηλαδή ότι σ' ακούνε Αργιανοί να μιλάς για Άρη Ηρακλή, να μιλάς για Ηρακλή και φύγονται. Κοίταξε, εγώ πιστεύω, εγώ μιλάω βάσει των δικών μου δεδομένων. Από εκεί και πέρα τώρα, άμα διαφωνείς ή συμφωνείς, αυτό εντάξει, το συζητάμε, δεν είναι θέμα. Όχι άλλο λέω. Άμα πας βάσει της μέσης λογικής που έχει ο κάθε Έλληνας, ναι. Δεν πιστεύω ότι θίγεται, προσβάλλεται με αυτά που λες. Πόσο μάλλον πιστεύει ότι κάνεις καλό στην ομάδα με το να ασκείται κριτική. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές φορές μερικά πράγματα, μερικά σκουπίδια που λέω εγώ. Που στο σπίτι μας μέσα τα βλέπουμε, αλλά δεν θέλουμε να τα δούνε. Αλλά όταν τα βλέπουν οι γείτονες και σου λένε ρε, εσύ μάζεψε εκείνα τα κολοσκουπίδια που έχεις μέσα στο σπίτι σου, τότε διαφωνείς και λες, έλα μωρέ, δεν είναι σκουπίδια, είναι εντάξει, και αρχίζεις και τσατίζεσαι, κατάλαβες. Γι' αυτό φοβάμαι πολλές φορές μήπως παρεξηγηθώ από θέματα τέτοια, ας πούμε. Κοίτα, θα παρεξηγηθείς από κολλημένους. Από αυτούς που είναι ανοιχτό μυαλούς, να σου το πω έτσι, το γουστάρουν κιόλας. Γιατί θέλουν είτε να μαθαίνουν πράγματα που προφανώς δεν τα ξέρουν. Είτε να ασκείται κριτική για να γίνεται καλύτερη ομάδα τους. Μακάρι. Και θα σου πω και κάτι, επειδή βλέπεις ότι συμφωνώ μαζί σου. Ναι. Και επειδή θέλω γενικότερα να ασκείται κριτική για να γινόμαστε καλύτεροι. Ναι. Θα σου πω κάτι που είπα και στον Κώστα το μεσημέρι. Mm-hmm. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λένε ότι υπάρχει το financial fair play. Ναι, ναι. Και για αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να ξεπεράσει το budget που είναι... Ένα ποσό της τάξης των 5-8 εκατομμυρίων ποσό. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Ωραία. Θα σου πω εγώ ένα υποθετικό σενάριο. Για πες μου. Έχει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή κάποιες επιχειρήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες είναι κερδοφόρες. Ναι. Έχει τη δυνατότητα να κάνει χορηγίες ή διαφημίσεις από αυτές τις επιχειρήσεις στον ΠΑΟΚ. Βρε, το είπαμε και το μεσημέρι. Όλα νομικά. Λογιστικά τρίκ μπορεί να γίνουν άπειρα. Λογιστικά τρίκ μπορούν να γίνουν άπειρα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι το τι κέρδος μπορεί να έχει ο Ιβάν από αυτή την ιστορία. Το να στείλει ο Ιβάν Σαββίδης, παραδείγματος χάρη, από τη Ρωσία που βγάζει λεφτά, στείλει 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα και στα ταμεία του ΠΑΟΚ βάζει τις εφορίες, φτάσουν 700 χιλιάρικα. Ναι. Νομίζω ότι κανένας επιχειρηματίας δεν θα το έκανε αυτό. Θα ψάχνει να βρει άλλους τρόπους. Ή να βρεις και μια χορηγία, ας πούμε, να βάλει τα τσιγάρα του, έτσι. Λοιπόν, ναι. Να τα βάλει στην Ελλάδα όταν δεν υπάρχει, δηλαδή, πώς να το πω, δεν υπάρχει αγορά. Να κάνει μια τέτοια κίνηση. Είναι χάσιμο γι' αυτό να. Ότι η δυνατότητα υπάρχει, αρκεί να υπάρχει θέληση. Η δυνατότητα υπάρχει, αλλά θα ήταν αφέλεια εμπορική, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης, πέρα από το ηθικό, κοιτάει και το εμπορικό κομμάτι. Για μένα, σαν επιχειρηματίας, θα ήταν βλάξ αν πήγαινε να κάνει κάτι τέτοιο.
Γιατί θα είχαν πάρα πολλά χρήματα. Με τη λογική σου, σαν επιχειρηματίας, ναι, δεν θα είναι βλάξ άμα πληρώσει τις αμαρτίες των παλιών. Όχι, γιατί καθαρίζουν το τοπίο, από εκεί και πέρα παίρνει τον απόλυτο έλεγχο και μιλάει διαφορετικά παντού. Είτε στο κράτος, είτε οπουδήποτε αλλού. Όταν ένας σύλλογος είναι καθαρός με τη δυναμική του ΠΑΟΚ και δεν έχει βαρύδια στα πόδια του τα οποία τον βαραίνουν είτε χρέη είτε οτιδήποτε, τότε μιλάει πολύ διαφορετικά, φίλε. Πηγαίνεις μέσα σε ένα γραφείο και ανοίγουν οι πόρτες για σένα. Σε ό,τι ζητήσεις. Εσύ πιστεύεις ότι άμα πληρωθούν τα χρέη, ναι, και τεθούν κάποια ζητήματα σε άλλη βάση, γιατί όπως καταλαβαίνεις, χωρίς χρέη μιλάς αλλιώς. Ναι. Πιστεύεις ότι μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω? Πρώτα απ' όλα, αυτό που θα κερδίσει ο ΠΑΟΚΣΙΣ, ο ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ, θα είναι να γυρίσει ο κόσμος γρήγορα πίσω στην ομάδα που έχει φύγει. Εννοείς. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Από εκεί και πέρα, μαζί λοιπόν χέρι-χέρι, όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Τα λέμε αύριο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Αριανάρα μας αύριο, 3,5 ώρα ολιγίπεδο. Τσαου. Επόμενος κύριος. Μακάρι να δούμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ποδοσφαιρικό. Πάμε επόμενος κύριος. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι. Καλώς τον. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλώς τον. Από Χαλκιδική τηλεφωνώ. Μάλιστα. Κωνσταντίνος λέγομαι, είμαι ΑΕΚτής, είμαι 49 χρονών. Γεια σου, φίλα ΑΕΚτη. Λοιπόν, ήθελα να πω στο παιδί, πρώτη φορά νομίζω τον ακούω στο ράδιο, γιατί ακούω ράδιο Μετρόπολη. Ναι. Με κάνει εντύπωση τα λεγόμενά του και η ποιότητά του για ΠΑΟΚΤΙ, δηλαδή... Εντάξει, μας έχεις υποβαθμισμένος εμάς του ΠΑΟΚΤΙ. Όχι, όχι, κοίταξε τι γίνεται. Μας έχεις με τη Σαγιονάρα και με την τέτοια. Απλώς εγώ εδώ που δουλεύω, προϊστάμενος μου ήταν ΠΑΟΚΤΙΣ και επειδή έχω από 5 χρονών που είμαι ΑΕΚτής, όταν του ζητούσα άδεια να φύγω πιο νωρίς από τη δουλειά για να πάω στο... να δω ποδόσφαιρο, τέλος πάντων. Ναι. Μου λέει, μόλις τον έλεγα ότι θα πάω να δω την ΑΕΚ, και ήταν 60 τόσο χρονών, πώς να σου πω, είτε 5 είναι ΠΑΟΚΤΙΣ είτε 100, έχει πολύ αγάπη για την ομάδα του. Αυτό κοίταξε, το χαίρομαι. Κοίταξε, να σου πω ένα περιστατικό. Ήδη ηλικία έχουν οι ΠΑΟΚΤΙΣ. Λοιπόν, άκουσε. Ναι, ναι. Υπάρχει στον ΠΑΟΚ ένα πράγμα. Συνομήλικοι όλοι. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο στην κερκίδα δεν μπορείς να βγάλεις παιδεία. Έχω δει εγώ χειρούργο, καθηγητή καρδιολογία στον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να έχει γυρίσει το μάτι του και να βρίζει όπως βρίζει, να πούμε, στη λαχαναγορά, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, την πρώτη φορά, όχι την πρώτη φορά, είχα πάει αρκετές φορές, αλλά έτυχε πρώτη φορά που είχα πάει στο Μάρμαρο, λέμε, ναι, στη Φιλαδέλφια. Ναι. Λοιπόν, και είδα έναν στιχουργό, το μεγαλύτερο, και έπαθα πλάκα. Φοβερός στιχουργός, φοβερός άνθρωπος. Φοβερός στιχουργός και φοβερός φελός ΑΕΚτης. Λοιπόν, και με έλεγα ότι οι ΑΕΚτηδες είναι οι καλύτεροι, ξέρω κι εγώ, οπαδοί και τα λοιπά. Ναι. Και με το που άκουσα, μου λένε μπαμπατσίτσο. Ναι, ναι, τρέλα μεγάλη. Μεγάλη. Απλώς ένα πράγμα ήθελα να πω, ότι εδώ που έχει πάρα πολλούς εμπεδίμους ΠΑΟΚΤΙΔΕ στη Βόρεια Ελλάδα και γενικά εδώ στο χώρο που κινούμε, στη Γερακινή, ναι, λοιπόν, όπως και Αργιανούς βέβαια, ναι, ότι κάθε χρόνο ξεκινάνε για το πρωτάθλημα. Αυτό με χαλάει με το ΠΑΟΚ. Έτσι αυτό τους λένε, φίλε. Ναι. Και θα ήθελα να πω στους ΠΑΟΚΤΙΔΕΣ, τώρα σαν ουδέτερος που είμαι και σαν φίλαθος, αγαπάω το ποδόσφαιρο, πήγαινα και στον Ηρακλή και στον, ναι, Άρη, πήγαινα επειδή πάρω το ποδόσφαιρο. Ναι. Λοιπόν, ότι να ανάβουν μια λαμπάδα που έχουμε το Σαββίδι και έχουν κάποιον άνθρωπο εκεί, δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρει ή τι γίνεται και τα λοιπά, δεν, αυτά είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζω. Ναι. Αλλά είναι καλό να υπάρχει ένας ηγέτης. Σίγουρα είναι καλό. Ειδικά τώρα, αυτά τα χρόνια, πέρα, δεν το συζητάω. Εσύ, άκου, ναι, μια αλήθεια. Ναι. Και τα χρέη να τους πληρώσει ο Σαββίδης, αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να φωνάξουν το όνομά τους οι Τσιχικίδες. Δεν τους γουστάρει, το οπαδικό κομμάτι του ΠΑΟΚ δεν το γουστάρει και ούτε οι οργανωμένοι γουστάρουν τον Σαββίδη. Αυτή είναι, κοιτάξε, μια αλήθεια. Αυτή... Τώρα, τα άλλα, ο κόσμος επίσης, το... επίσης, ο Σαββίδης δεν είναι σαν τον Πατατούδη που τάιζε... Τάιζε εισαγωγικά. Οι καλύτεροι φίλοι θα γίνουν. Γιατί είναι στην Ωμέγα TV και δίνει μεροκάματα. Οι καλύτεροι φίλοι θα γίνουν με το Σαββίδη. Αν καταφέρει και βάλει τα πράγματα σε μία τάξη, οι καλύτεροι φίλοι. Γιατί εγωιστής ο λαός του ΠΑΟΚ, εγωιστής και ο Σαββίδης. Όταν οι άντρες μαλώνουνε, γίνονται οι καλύτεροι φίλοι μετά, να ξέρεις. Άμα ανοίξει, ναι, κανένα, ναι, κανάλι, ναι, ναι, και βάλει καμιά 80 μέσα, ξέρεις πως θα τον υποστηρίζει το Σαββίδη. Άντε, γεια. Αυτά εδώ στα λιμνάζοντα. Γεια σου, παλικάρι μου. Για να πω και ένα τελευταίο και να σας χαιρετήσω. Για πες.
ότι στην Ελλάδα το μόνο που εφαρμόστηκε σαν δικαιοσύνη ήταν να ρίξουμε τον Ηρακλή. Ναι. Μεγάλη πληγή για την ιστορία αυτή. Μεγάλη πληγή. Ναι, τα λέμε. Πάμε καλά. Λοιπόν, καλή πάμε ανάσταση. Επόμενη γραμμή. Ναι. Να είσαι καλά, εξή. Καλό βράδυ. Επόμενος φίλος. Έλα, φίλε. Πάμε. Έλα, φίλε. Ναι. Ο Βασίλης είμαι, Ολυμπιακός. Γεια σου, Βασίλη. Τι κάνετε, χαιρετισμούς και στο Γιάννη. Έτσι. Και στο Βαγγέλη φυσικά από κάτω. Το μεγάλο Ολυμπιακό, μ' ακούτε? Ναι, αλλά το αργά το πας. Πολύ αργά πας, φίλε. Αργά το πάω, εντάξει. Ήθελα να ακούσω αν μιλάω εγώ. Για τον Ολυμπιακό δεν έχω να πω κάτι. Διακοπές κάνουμε. Τι να πεις, διακοπές είσαι. Διακοπές, πρωτάθλημα και το κύπλο πιστεύω θα το πάρουμε. Απλά ακούω για τον Μπάουκ, ας πούμε, τον Κώστα τον ακούω κάθε μέρα. Ότι ναι. Πολύ κασέρια, ζάχαρες, σεκάτ. Ναι, τι να κάνουμε. Ότι πάει καλά, ας πούμε. Λέμε να πληρώσουμε το ελληνικό δημόσιο γιατί δεν κασέρια, υπάρχει. Κασέρια, λέει ο Κώστας. Κασέρια. Κασέρια, ρίξει 1400. Ζάχαρες πάνε καλά, ακούω από την κυβέρνηση. Η ΣΕΚΑ πάει καλά. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι σε μια ανωδική πορεία, θα το έλεγα. Επιχειρηματικά αυτή τη στιγμή όχι. Φοβάσαι? Εγώ, Ολυμπιακό. Είμαι εγώ, φοβηθήρε. Εγώ δεν φοβάμαι. Δε. Ολυμπιακό για τα επόμενα 30 χρόνια έχει ασφαλίσει τα πάντα. Κάποτε καλύτερη ομάδα. Θα μου πει τη χρονιά πότε, όταν ήταν το 2-3 στην Τούμπα, τότε μπορεί να είχε το 6. Τότε μπορεί το μάτς να ερχόταν και 3-2, ας πούμε, που είχαμε ωραία μάτς μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Άμα το θυμάσαι. Τότε φιλικά ήταν τα μάτς Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, φίλε, μην μπερδεύεσαι. Με το Ριβάλτο και τον Καστίγιο, λέω. Μην μπερδεύεσαι, φίλε. Υπήρχε μεγάλη διαφορά. Όσο ήταν ο Γκαγκάτσης στην ΕΠΟ, ήσασταν κόλος βρακή γαρίφαλο. Άστα. Μια χαρά ο Νίκος είπε ότι είχε καλύτερη ομάδα. Πότε, όταν ο Ολυμπιακός είχε Τζόρτζεβιτς και Γιαννακόπουλο και Μαυρογεννίδη και αυτούς. Υπήρχαν περίοδες στον Πάοκ επί Μπάγεβιτς όπου ο Πάοκ έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από τη μέση και μπροστά. Από τη μέση και πίσω τρύπα. Δεν έχει σημασία. Πέμπτο σημασία έχει. Τέταρτο. Τον πέντα και του Παναγούλια η ομάδα του Άρη. Τι σημασία έχει, ρε Σικώστα. Δηλαδή και η Ρεάλ Μαδρίτης που βάζει 8 γκολ μπροστά και πίσω είναι τρύπα, τι σημασία έχει αυτή. Τρύπα του Όζοντος ήταν. Άσε με. Και Γιαννακόπουλος και αυτός είχε ομαδάρα την Καλέτη και τώρα φέτος. Και Γιαννακόπουλο μην το βάζεις μέσα στο πλάνο, άστο να παίξω αυτόν. Εντάξει, αυτός μαζί με τον Αλεξανδρή είναι ότι χειρότερο έχει παρουσιάσει το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο Αλεξανδρής έχει βάλει τα πιο θεαματικά γκολ, αλλά έχει χάσει και τα πιο. Δεν το λέω μόνο για άλλο λόγο το λέει αυτός. Για άλλο λόγο το λέω, άστο. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αυτά ήθελα να πω, να μην κρατώ. Να είσαι καλά. Γιατί βουτούσανε. Πάμε. Άστα, βουτούσανε. Άστα, περασμένα, ξεχασμένα. Γιατί βουτούσανε. Άστα. Ενώ ο Γκαρσία που βάρουσε με τους αγκώνες. Πάμε επόμενη γραμμή. Πλευρά των αντιπάλων ήταν ήρωας. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Δεν σ' άρεσε ο Γκαρσία. Όχι καθόλου. Μάλιστα. Σαν παίκτης, όχι. Πάμε. Από αυτά επόμενη που... γραμμή. Δεν θα το πιάσουμε τώρα. Ναι, μην το πιάσουμε τον Γκαρσία. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Καλημέρα, φίλε. Γεια σας. Γεια σου, παλικάρι μου. Για 2 χρόνια πρώτη φορά παίρνω. Να είσαι καλά. Από πού είσαι? Εγώ από τη Θεσσαλονίκη και μενά. Αυτό το κινητό μέσα τώρα ακούω. Γεια σας. Από τη Θεσσαλονίκη. Η πατρίδα σου ποια είναι? Από τη Γεωργία γεννήθηκα σχεδόν εδώ. Καλά σε κατάλαβα. Καλά σε κατάλαβα. Για πες μας. Όπως είπες, Γερμανία, Ολλανδία. Ναι. Από όπως είχες δίκιο, η Ολλανδία σχεδόν ένα χρόνο ήμουνα. Ναι. Ίσια θα δουλέψεις, θα ζεις εκεί πέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Μεροδούλη, μεροφάει. Αυτό είναι. Ναι. Σαν την Ελλάδα δεν έχει. Έτσι, μπράβο. Παράδεισο, βέβαια. Ο άνθρωπος ήρθε στην Ελλάδα, μα δυσκολεύτηκε, μα έκανε μια οικογένεια. Τρώει ψωμάκι. Τι δουλειά κάνεις? Τώρα αυτή τη στιγμή δεν δουλεύω. Ναι. Κάτι λίγο είχα πρόβλημα, ήρθα και θα γίνει καλά και θα φύγω πάλι για Ολλανδία, λίγο θα δουλέψω. Και πώς τη βγάζεις εδώ? Ο αδερφός μου δουλεύει. Και έτσι ζούμε. Μάλιστα. Θα πάει σε κανένα νοσοκομείο, θα τον περιθάλψουν, θα γίνει καλά ο άνθρωπος και θα πάει στην Ολλανδία. Γιατί στην Ολλανδία μπορείς να πλησιάσεις νοσοκομεία και σε τέτοια, σε φάγανε εκεί. Ακριβώς είπες για Ολλανδία. Είδες λοιπόν πως θα ξέρουν τα πράγματα. Εκεί ακριβά είναι. Πας να βγάλεις δόντι στην Ολλανδία, είναι σαν να σε παίρνουν την καρδιά να πούμε. Τέλος πάντων. Ενώ εδώ να βγάλεις δόντι. Καλά να είσαι.
Καλά να είσαι και, λέμε, και να προσέχεις και καλή δουλειά να έχεις και να ζεις την οικογένειά σου όπου και να βρίσκεσαι. Παράδεισος η Ελλάδα. Παράδεισος. Ναι, σου λέω ρε φίλε. Παράδεισος η Ελλάδα. Ρε, βρήκαν έναν άνθρωπο χτυπημένο στον δρόμο. Θα πάνε στο νοσοκομείο, το βάλουν στην εντατική, τον περιθάψουν. Πάμε για την επόμενη γραμμή. Πάμε. Πάμε, επόμενη. Επόμενο φίλο. Εντάξει, ναι. Ολλανδία. Μάλιστα. Ναι, έλα ρε. Καλώς τον. Έλα. Καλησπέρα. 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 Ναι. Φίλος Ολυμπιακού είμαι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πήρα να πω μια καλημέρα και σε εσάς. Ναι. Καλά έκανες. Εντάξει. Καλό το κλίμα. Καλό να λέτε για τις ομάδες του Θεσσαλονίκης. Α, μας αρέσει να ακούμε. Από το δρόμο είμαι. Αλλά πιο αντικειμενικά. Και για το ΠΑΟ και για το προσπαθούμε. Άρη, όσο πιο αντικειμενικά μπορούμε να μιλήσουμε, προσπαθούμε. Εντάξει. Εσύ Νίκο δεν υπάρχει αντικειμενικότητα μέσα σου. Γιατί? Δεν υπάρχει. Κάτσε να δούμε το λόγο. Να το δούμε λόγο, το ναι. Ναι, το λόγο. Ναι, γιατί πρέπει να ακούσει την εκπομπή εσύ μετά, ας πούμε, αυτή την εκπομπή που κάνεις και έκανες κατά διαστήματα, να την ακούσει και μετά μόνος, όχι μόνο αυτά που λες. Πού δεν είναι δίκαιος, δηλαδή. Πού κάνω το σφάλμα, για πες προς τη δικιά σου άποψη. Εντάξει, η δικιά μου άποψη είναι ότι φταίει πάντα Ολυμπιακός για όλα. Υπάρχει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Πιάνεις τον Αλεξανδρή. Ναι. Δηλαδή ως αιτία για να την πει για τον Ολυμπιακό. Έτσι, και τον Γιαννακόπουλο. Ότι δεν ο Αλεξανδρής είναι ένας ποδοσφαιριστής. Και με πρόλαβε ο ραπ, και ναι, με πρόλαβε ο ραπ, ναι, που εσύ είχες, ας πούμε, ενδάλματα, έτσι. Τον Γκαρσία και βάλε. Και άλλα πολλά καλά παιδιά. Να απαντήσω. Ναι, βέβαια. Αλλά, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, πρόσεξε. Ο Αλεξανδρής είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε και στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Βεβαίως. Έτσι. Εγώ δεν τον κρίνω σαν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Τον κρίνω σαν άτομο. Το αν ήταν ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, αυτό το λέει η ιστορία. Ότι έχει βάλει τα πιο ωραιότερα γκολ. Δεν διευκρίνησες και αφήνεις εχμές κατά του. Περίμενε. Κανείς δεν αμφισβητεί το πέναλτι στην Καβάλα που κέρδισε. Δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι ποδοσφαιριστής. Πρόσεξε να δεις. Εγώ τον κατακρίνω όπως και τον Γιαννακόπουλο σαν άτομο. Ως άνθρωπο πώς τον κρίνεις. Αυτό λέω. Για πες μου. Ποιο, ξαναπες μου. Ως άνθρωπο. Ναι. Πώς τον κρίνεις. Άκουσε να δεις. Όταν είσαι ένας αναγνωρισμένος αθλητής, είσαι ποδοσφαιριστής, ναι, της Εθνικής Ελλάδος. Είσαι ποδοσφαιριστής της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδος, του Ολυμπιακού. Και πέφτεις μέσα στην περιοχή και κόβεις το ψωμί, παραδείγματος χάρη, του αμυντικού του Πανιωνίου, για μένα δεν έχεις ήθος. Είτε έλα, ήτανε. Όχι, πρόσεξε με. Για να μην διαστρεβλώνουμε τα πράγματα. Και ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ να ήταν αυτός, έτσι. Και στον ΠΑΟΚ να παίζει ο Αλεξανδρής. Δεν το κρίνω σαν ομάδα, μην μπερδευτούμε. Εντάξει, έχουν περάσει και άλλοι από όλες τις ομάδες και καπάντε και χίλιοι δυο που πεκάνανε βούτες. Μπράβο, αλλά δεν ήταν στο επίπεδο του Αλεξανδρή. Άκουσε να δεις. Αλλά όταν το κερδίσεις εκείνο πέναλτι. Άκουσε να δεις. Ελλάδος που να παίζει με την Αγγλία, τότε να το χειροκροτήσεις και να πεις όχι. Εντάξει, αφού το σφίριξε ο διευθυντής. Όχι φίλε, όταν έχεις ήθος και όταν μετά γίνεσαι πρόεδρος κτλ. Για τους χίλιους δύο καραγκούνιδες, για τον Καραγκούνι. Κοίταξε να δεις τώρα, μιλούσαμε εκείνη τη στιγμή για μια συγκεκριμένη ομάδα και φέραμε το παράδειγμα εκείνο. Όχι, όχι. Πάντα έτσι. Είμαι Ολυμπιακός, εντάξει, εγώ έτσι ξεκινάω. Όχι, δεν έχω παράπονο. Είσαι διασκεδάζω και μ' αρέσει. Για μένα να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να σας ακούω. Ναι. Αυτή είναι και η αντικειμενικότητα και να ακούσουμε και διάφορες γνώμες. Ας πούμε, όταν ακούμε τον Τζόρνταν. Δεν υπάρχει Ολυμπιακός που να μην γελάει με αυτόν τον άνθρωπο. Και καλοπροαίρετα, έτσι. Όχι, δεν το λέω πλευαστικά. Κοιτάξτε να δεις. Γιατί το καλύτερο ρεπορτάζ που ακούω και άλλους αθηναγούς σταθμούς και Νικολακόπουλο και αυτά εδώ, το βάζει γυαλιά. Ο Τζόρνταν ξέρει πολύ καλύτερα τι συμβαίνει με στον Ολυμπιακό. Ναι. Και στο Ρέντι. Έτσι. Το ζητούμενο είναι ότι εσύ ή ο κάθε εσύ Ολυμπιακός δεν έχεις, ναι, δεν έχεις αντιπολίτευση μέσα στην ομάδα για να γίνεις καλύτερη. Βλέπεις ότι αυτό εσύ Νίκο είναι άλλο θέμα. Πώς είναι άλλο θέμα. Πιο ρομαντικά τα πράγματα. Εγώ ήθελα να μπαίνω μέσα σε αυτά τα αντίθετα. Θέλω να βλέπω μπάλα. Δεν σε ενοχλεί τίποτα δηλαδή στον Ολυμπιακό. Είναι φύλαθος, όχι παδός. Είναι φύλαθος. Με ενοχλεί, βέβαια με ενοχλεί. Βέβαια με ενοχλούν. Όλα με ενοχλούν. Και τα επεισόδια με ενοχλούν και οι λοβιτούρες με ενοχλούν. Και τα κόλπα που γίνονται από πίσω. Αυτά δεν πρέπει να κρίνουμε. Το ερώτημα για μένα ξεκινάει. Για πες. Αυτό που λέτε κατά διαστήματα θέλει να γίνεται. Ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη. Γιατί εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να γίνει Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη, ειδικά στην Ελλάδα. Καταρχήν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι Χαλίφης. Για μένα.
Έπεσε γραμμή. Όλοι ονειρεύονται να κόκαλοι. Αυτό θέλω να σου πει. Στην ομάδα του. Αυτό θέλω να σου πει. Καλημέρα. Αυτό θέλω να σου πει. Καλημέρα στι γαλάζιε ταξιαρχίε. Γεια σου, φίλε Μάνο. Καλώ το Γιάνγκο Δράκου. Ναι. Γεια σου, αδερφέ μου Νίκο. Τα χαιρετίσματά μου στον ηγέτη τη νυχτερινή ζώνη, τον κύριο Γιάννη Χιριτίδη. Γεια σου, Μάνο. Και την καλησπέρα μου σε αυτόν τον ταπεινό άνθρωπο που λέγεται κύριο Γραπτόπουλο. Βεβαίω. Το Μελισσοκόμου. Ποιο είναι ο Μελισσοκόμου? Εγώ θα ξεκινήσω κάπω αλλιώ σήμερα. Ναι. Διότι δεν θα έρθω ποτέ σε αντιπαράθεση με τον φίλο μου τον Νίκο, τον οποίο εκτιμώ, αγαπώ και σέβομαι πάνω απ' όλα. Θα ξεκινήσω να πω ότι είμαι περήφανος που αγαπώ τον Ηρακλή, γιατί στον Ηρακλή όχι μόνο δεν χαρίστηκε τίποτα, αλλά ήταν στόχος εξόντωσης από τα κέντρα αποφάσεων να μην υπάρχει αυτή η ομάδα. Και όλοι βάλαν το χεράκι τους σε αυτό. Θα σταθώ όμως σε κάτι που είπες Νίκο μου. Είπες ότι για μία γενιά ήμασταν κάτω από την πόρτα του Πασόκ. Εδώ θα διαφωνήσω και θα πω ότι το φλερτ Πασόκ-ΠΑΟΚ ξεκίνησε από το 1985 και τελείωσε πριν από λίγα χρόνια. Είναι το πιστεύω μου. Με ανθρώπους όπως ο Μπατατούδης, όπως ο Σαχπατζίδης, ο Καλαφάτης πολύ παλιότερα κτλ. Κτλ. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα πάρε δώσε με το συγκεκριμένο κόμμα και τον ΠΑΟΚ που πιστεύω ότι ευεργέτησε ο ένας τον άλλον με διαφόρους τρόπους. Από εκεί και πέρα, είπες ότι ο Σαββίδης ναι μεν είχε τα παγωμένα χρέη, ναι, αλλά πλήρωνε ας πούμε αυτά που έχουν να κάνουν όσον αφορά την εταιρεία στην καθημερινότητά της, σωστά? Βεβαίως, ναι. Εγώ θα μπορούσα σαν Ηρακλής να έχω παγωμένα χρέη? Εάν... Εγώ, σου δίνω την απάντηση εγώ, όχι. Γιατί δεν όχι, αν ας πούμε έμπαινε σε μια περίπτωση δικαστηρίων που μπήκε και ο ΠΑΟΚ. Μα εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν με γνωρίζεις. Εδώ μάθαμε πριν από λίγες μέρες, ναι, πως η ίδια ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κοινός η ΕΠΟ, έχει πλαστεί ενημερότητα, δεν γνωρίζουν το άφημί, δεν γνωρίζουν σε ποια δοή ανήκει. Και εμείς μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Δηλαδή ο Ηρακλής πρέπει να τους κάνει μία μήνυση και παρακαλώ, εκλυπαρώ τους δικηγόρους του Ηρακλή να μην μείνει έτσι το ζήτημα αυτό. Διότι εδώ μιλάμε για το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ότι η ΕΠΟ, κύριε, δεν έχει φορολογική ενημερότητα, είναι πλαστή. Το ξανακούσατε αυτό? Τι να πω. Αυτά δεν γίνονται ούτε στο Βιετνάμ. Και βγήκε ο φίλος του Ολυμπιακού να ζητήσει το λόγο. Ρε φίλε του Ολυμπιακού, τι να σε ζηλέψω? Ούτε το Μαρινάκι σου ζηλεύω, ούτε τίποτα. Όλα ψεύτικα είναι, όλα σάπια. Το μόνο που παρακαλάω είναι να σε βρω στον τελικό να σε γλεντήσω. Αμάν. Να τα. Λοιπόν, θα μας κάνεις τα εισιτήρια να κατέβουμε στο τέτοιο, να ξέρεις. Έτσι και πας τελικό δεν γλιτώνεις. Εννοείται ρε φίλε. Να ξέρεις. Εδώ θα είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση του πλανήτη. Μακάρι. Του πλανήτη, πίστεψέ μου. Κοίταξε να περάσει μόνο την Ξάνθη. Αυτή η αχώνευτη ομάδα, αγόρι. Αυτή η αχώνευτη ομάδα που δεν τη χωνεύουν ούτε οι ίδιοι, αλλά δεν το έχουν καταλάβει ακόμα. Αυτή η ομάδα, φαρσοκομωδία που ξεκίνησε από το Μητσοτάκι, που είναι ζωή ακόμα και λέει έλα μωρέ ένα πενιντάρικο στον κάθε Έλληνα, ήμασταν οι λεφτάδες τότε. Έλατε. Θυμάστε όλοι. Ναι. Τι είναι λέει να βάλουν όλοι οι Έλληνες από ένα πενιντάρικο να σωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτή η ομάδα από τότε μέχρι σήμερα είναι ο βιαστής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όχι και ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος. Όχι και ο Παναθηναϊκός ότι είναι ο καλύτερος. Ναι. Βρίσκουν και τα κάνουν. Και ποιους βρίσκουν και τα κάνουνε? Τα λαμόγια
της Θεσσαλονίκης, τους παράγοντες, τους μικρούς, τους μιξιάριδες, που ήταν καθυλωμένοι επί χρόνια σε καρέκλες, σε θόκους προεδρικούς των ομάδων μας, και βεβαίως ήταν μάθημος για ίδιων συμφέρον τους, όχι για την ομάδα τους, αλλά για να κάνουν τις δουλίτσες τους. Όσο για μένα που είπες Νίκο μου, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, εγώ δεν είμαι τίποτα λιγότερο από ένας απλός στρατιώτης όπως και εσύ της ομάδος μου. Τίποτα δεν έκανα εγώ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής σώθηκε από το οπαδικό του κίνημα, που ναι ανήκω και εγώ σε αυτό, που ενώ περιμέναμε την πλήρη καταστροφή, εμείς οι τρελοί, χωρίς να έχουμε τίποτα άλλο, ψάξαμε, βρήκαμε το Αθηνή που μας έσωσε, γιατί ο Θεός, ξέρεις, κάποια στιγμή αγαπάει τον παίκτη, αγαπάει και τον νοικοκύρη, έτσι. Εμείς το Αθηνή δεν το επιδιώξαμε. Δεν υπήρχε τρόπος σωτηρίας για μας. Εδώ βλέπεις τι γίνεται. Λέει ο υπουργός σήμερα, πέφτει ο Όφη Νίκη Βόλου, ότι πρέπει να μείνουν 3 χρόνια. Για σας λέει όμως δεν ισχύει, θα ισχύει από του χρόνου. Τώρα σε μια εβδομάδα θα πέσει και ο Εργοτέλης. Δεν ξέρω αν θα φύγουν κι άλλοι. Γιατί κανονικά πρέπει να φύγει όλη η Σούπερ Λίγκα. Οι περισσότερες ομάδες εννοώ. Εδώ γίνονται όργια. Το Σούλια τον πάρεις? Θα τον πάρω και θα τον πάω βόλτα. Έφυγες, τα καλή λέμε. Επιτυχία. Για χαρά. Δεν το βλέπω. Καλή επιτυχία. Γίνει εκεί κολομάτς. Βλέπω μια... Κολομάτς θα γίνει εκεί. Στο τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, βλέπω μια ψιλοκούραση στον Ηράκλη. Ναι, μια κολομάδα θα έρθει εκεί να κλειστεί, να φύγει. Ναι, ταμπουρομάγαζο θα γίνει. Ταμπουρομάγαζο θα γίνει. Θα δυσαρεστηθούμε. Πέσει πολύ κλωτσίδι. Ναι. Πρέπει να προσεχτεί πολύ ο Ηράκλης. Έτσι. Εκεί ο Ρωμάνο που είναι και λίγο... Θα παίξει ο Ρωμάνο καταρχήν. Θα παίξει. Θα προσέχει, θα βάλει διπλές καλαμίδες. Πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα, ναι. Έλα. Και να είμαστε λίγο πιο σύντομοι γιατί πέφτουν οι γραμμές. Ναι, συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως είναι ο Ακουό? Έλα. Πάμε. Φίλε. Ναι, ναι. Νίκο, εγώ είμαι. Πάμε. Πάμε. Ο Ακουό ήταν. Ναι. Να πω κάτι. Πες, άμα θες. Κωστή, είναι ένα πραγματάκι λίγο για, την, για τον Πλατανιά και αυτά. Τι θα γίνει, τι βλέπεις? Ασάρα. Για πώς που είναι. Πλατανιά, τι εννοεί? Πλατανιά, Βέρεια, τι να δω, ρε φίλε. Ναι. Τι να δεις. Μη φραγεί αύριο. Μη φραγεί αύριο. Παπα. Μη πάει ένα 20 αύριο. Ποια Βέρεια, ρε φίλε. Ποια Βέρεια. Πάμε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε, γραμμή. Καλημέρα. Άστον ακούω στο παρκαρισμένο. Καλημέρα, Βίλε. Πάμε. Φίλε, καλημέρα. Μπαίνουμε αργά σήμερα, τι γίνεται? Έχουν πλακωθεί στα τσίπουρα. Ποια τσίπουρα, ρε και εσύ, με νηστεία έχουμε. Τι τσίπουρα. Καλημέρα, φίλε. Καρκίνο μας βγάλει αυτός. Ας, δεν μπορεί να κοιμήθηκε ο άνθρωπος. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν έχει επόμενη γραμμή. Καραπιάλησαν γραμμές. Ναι. Καραπιάλησαν και Πεχτούρα έπεφτε μόνος του στην περιοχή. Ο Καραπιάλης ήταν, ναι, και αυτός ήταν. Όπως και Λουτσιάνο και άλλοι. Για Γιαννακόπουλο συμφωνώ. Ο Αλεξανδρής όμως, μεγάλος γκολτζής. Ο Αλεξανδρής είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές γκολτζίτες που έχουν περάσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Περίμενε λίγο. Αυτό δεν έχει να κάνει με την προσωπικότητα όμως. Έτσι. Άλλο η προσωπικότητα ενός ποδοσφαιριστή και άλλο ότι ήταν τεράστιος ποδοσφαιριστής. Αυτό συμφωνώ. Πάμε, διάβασε τα μηνύματα. Γιατί θα δώσει προγνωστικά, βλέπεις διπλό Πανθρακικού στον τέλη? Όχι. Όχι. Η Ξάνθη να έχει να πάρει ελπίδα κύπελλο? Όχι. Ξάνθη? Ναι, όχι. Δεν ξέρω. Πάμε στον κόσμο. Όχι. Λοιπόν, χαιρετίζουμε από Βάζουλα, από Γιαννιτσά. Να είναι καλά. Εσύ δες, λέει, άριστα Γιαννιτσά και εγώ την ίδια μέρα είδα τον Πανσεραϊκό στου Αμπελοκήπου. Ναι. Που δεν μου άρεσε, λέει, αλλά έχει προστασία εξ αρχή στο θέμα των φάουλ από τη διαιτησία. Ναι. Ναι. Τώρα θα συγκρίνει τον Άρη με τον Πανσεραϊκό στη διαιτησία? Ναι. Θα έπρεπε καν να μην μπαίνει σε αυτή τη σύγκριση. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί θα έπρεπε οι πάστες να πάνε και να έρχονται και τα προφιτερόλ. Α, τον Άρη. Βέβαια. Μάλιστα, ωραία πράγματα. Φίλε μου, κουμπάρε, αδερφέ. Για εγκληματική οργάνωση δεν καταλαβαίνω αυτά, Σαλάντα. Για ποιο πράγμα? Δεν κατάλαβα. Σε πάω από αυτό, κάνε μια εκτίμηση για εγκληματική οργάνωση. Σάκησα εκπηλέα. Δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Δεν κατάλαβα. Α, αυτοί με, το, με τους, τώρα που κάνουν με το Μαρινάκι και με αυτού που του καλεί εκεί πέρα ο εισαγγελέα. Δεν λένε τα ονόματα. Για τα στημένα. Δεν λένε τα ονόματα. Α, δεν λένε. Δεν λένε. Κρίμα.
Επόμενη γραμμή. Νομίζω. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Θα μιλήσω για την εκπομπή σας. Πώς? Πώς είπατε? Να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω την εκπομπή. Ναι, αλλά μην μιλάς πολύ κοντά στο ακουστικό γιατί μπουκώνει. Ναι. Μπουκώνει, ε. Τι μπουκώνει, ρε φίλε. Το, μιλάς πολύ κοντά στο τηλέφωνο και δεν σε ακούμε καθαρά. Ναι. Α, μπράβο. Εσύ ρε φιλαράκο που είσαι δίπλα στο Κωστάκι να πούμε. Ναι. Πολύ πράγμα να πούμε, κάτι πολύ πολύ καλή ωραία που με οργάνωση να πούμε για την προσωπική σου προβολή, δεν είναι τελευταίσαι. Από τα Γιαννιτσά που είσαι, από τα Γιαννιτσά που είσαι και από τα Γιαννιτσά. Από τα Γιαννιτσά είμαι. Ναι. Από τα Γιαννιτσά. Και φαντάσου να πούμε εσύ ρε φιλαράκο του κάνεις που με αυτό το Ρώσο το κάνεις και με Κιστάνα. Δεν σ' ακούω. Δεν ακούω. Άντε καλά να ακούς λιγάκι πιο καλά τα καλάντα. Τότε με εσύ κάνεις το σκοτώνω το μικροφόνο της εκπομπής. Ε! Έκανες λέει με Γιστάνο τον κοντό αυτό λέει. Ε ναι το λένε με το Παραστάνι για τα λαρά τον Παραστάνι. Για να κυπέτρο λέει. Α! Αυτό λέει. Τι είναι αυτό ρε φιλαράκο. Κοίταξε να σε πω. Ποιος είναι που είναι ο χρηματοδότης ρε φιλαράκο. Εσύ το πάω τη δικιά σου ομιλία. Θα πάω τη δικιά σου ομιλία. Ποιος είναι ο χρηματοδότης ρε φιλαράκο. Ποιος είναι ο χρηματοδότης. Χρηματοδότης, θα με απαντήσει. Ο χρηματοδότης της ΠΑΕ. Ναι. Και μιλάμε για χρηματοδότης κύριε μου. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Απαντήσει που είσαι και που είμαι ο Πάρτα όλα. Εσείς είστε ΠΑΟΚ. Ορίστε είστε εσείς ΠΑΟΚ είστε. Για να κοιτάξτε, ορίστε κύριε τι είπατε. Όχι λέω είστε ΠΑΟΚ εσείς ας πούμε. Εσύ τι είσαι. Εγώ ΠΑΟΚ είμαι. Τι είσαι ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ. Του πρόβατο. Ποιο πρόβατο. Αφού είσαι πρόβατο ρε κερμισάκι του. Απλά για να με κάνετε κερμισάκι. Δεν βάλεις ρε φίλε έτσι δηλαδή. Γιατί είσαι πρόβατο. Αφού είσαι πρόβατο ρε φιλάκι. Ναι αλλά δεν σε μίλησα. Πάντε να πάντε εκπομπή κάτι που θα το κολλάζεις του μικροφόνου ρε κερμισάκι. Έλα λοιπόν και εσύ εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Τι να κάνω εδώ πέρα τι γνώμα μα είσαι και σαν μαϊτάλο θα γίνω ρε κερμισάκι. Μπράβο ρε κερμισάκι. Ωραία μιλά, ωραίο τρόπο που μιλάς. Άντε κατάσταση τώρα. Πας στην γειτονιά να πάρει κάτι και τον ωραίο στην γειτονιά σου. Καλό βράδυ. Τι καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έτσι. Νίκος. Ωραίος. Επόμενος. Ποιος Νίκος ήταν. Νικόλας. Α, ο Νικόλας. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Εσείς μάλιστα. Ναι. Έλα. Με κλείσατε πριν. Μαρία από Αθήνα. Καλησπέρα. Πέσαν οι γραμμές, συγγνώμη. Πέσαν οι γραμμές ξαφνικά. Ναι, όχι, δεν σας κλείσαμε. Κυρία Μαρία, όχι. Λοιπόν. Πώς γίνεται να παίρνει ένας γάβρος και να αναστατώνει την εκπομπή. Εγώ ακούω Θεσσαλονίκη για να μην τους ακούω και εδώ με κυνηγάνε. Τίποτα. Από αύριο θα ακούω Ιταλία. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, υπάρχουν κάποιοι παοξίδες οι οποίοι για όλα φταίει ο γάβρος και υπάρχουν κάποιοι γάβροι που για όλα αυτά είναι παοξίδες. Δηλαδή αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Ναι, είναι τρομερό. Λοιπόν, πήρα να σου δώσω εσένα συγχαρητήρια, Νίκο. Πρώτη φορά σε ακούω στο ραπ. Έχεις πάρα πολύ σωστή σκέψη για παοκτζής, δηλαδή εξεπλάγει. Αμάρε, βέβαια. Ρε, θα κάνω κανένα ιέκρε. Ρε, τους παοκτζίδες, τους έχετε πολύ τέτοιο υποτιμημένους. Βρε, εσύ, έλα εδώ, βρε. Τι υποτιμημένους, βρε. Εδώ, στη μαρμίτα που τη βλέπουμε στο ίντερνετ τόσα χρόνια, τι κουβαλάει ο ραπ. Το Τζόρνταν. Τώρα είναι ο Τζόρνταν. Ναι. Πιο πριν είχε έναν που λεγόταν Τρέγιας. Κάτι άλλος. Ρέση Μαρία. Ρέση Μαρία. Μ' άκουσε με λίγο. Εσύ είσαι Νόμπελ λογοτεχνίας. Κοιτάξτε να δεις. Εμείς είμαστε υποτίθεται οι φλόροι παοξίδες. Αυτοί τα παιδιά. Ο Τζόρνταν, αυτοί ο Τρέγιας. Αυτή είναι η μάχημη ρεσί. Ναι, ναι, υπάρχει. Εμείς είμαστε το διοικητικό προσωπικό, να πούμε, σε σχέση στην οπαδικότητα με αυτούς. Φίνος φιλμ. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, για να είμαι ειλικρινής, τον τελευταίο χρόνο έχω διαβάσει και κάτι ανακοινώσεις που βγάζουν οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Είχαν βγάλει και για το Μαρινάκι, λέω, άκου. Είδες, άμα δεν γουστάρεις το γάβρο. Είχαν βγάλει και για το Ζαγοράκι. Μάλιστα. Είχαν βγάλει μια τρομερή ανακοίνωση. Και γενικά, ας πούμε, και ξέρεις, εξεπλάγει κιόλας. Λέω, κοίτα, λέω, αυτά λέω, για να τα σκεφτεί κάποιος να τα γράψει, πρέπει να έχει τελειώσει καιρό σχολή. Έλατε. Αλλά όπως λες, είναι τα στερεότυπα. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Κώστας προσπαθεί
από την πιατέλα, όπως έλεγε ο Παπαγιαννόπουλος. Να πάρει από όλα τα. Κατάλαβες. Ο Τζόρνταν, παραδείγματος χάρη, το παιδί. Ο Τζόρνταν είναι ένας μεροκαματιάρης, το οποίο σηκώνεται από τα 6 χαράματα μέχρι τα 7 βραδιάσματα για να βγάλει το μεροκάματό του. Λοιπόν, και αγαπάει υπερβολικά τον ΠΑΟΚ. Δεν δέχεται από κανένα να πει κακή κουβέντα στον ΠΑΟΚ. Τα βλέπει όλα καλά. Τέλος. Είναι συμπαθής. Εγώ το έχω πει στο ραπ και τον θεωρώ και Μπεσαλή, έτσι όπως τον ακούω. Απλώς για μένα είναι της παλιάς σχολής, ας πούμε. Είναι κολλημένος στη δεκαετία του 80. Και παλιά σκοπής. Εντάξει, ο Τζόρνταν εκφράζει τη νέα γενιά. Το έχω πει 100 φορές. Στο Κωστή. Ναι, συγγνώμη που σε διακόψα. Ο Τζόρνταν είναι ένα παιδί. Παλιά σκοπής που λέω εγώ. Που τον έχω γνωρίσει εδώ και κάποια χρόνια και είναι. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, θα σου δώσει το παντελόνι του, όπως ο Βέγκος στην ταινία. Λοιπόν, θα σου δώσει τα παπούτσια του, θα σου δώσει την τελευταία μπουκιά από το ψωμί του. Αλλά μην το μιλήσει για τον ΠΑΟΚ. Μην του πει κακιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ. Δεν το σηκώνει. Ξέρει και αυτός τι γίνεται. Ναι. Έτσι, βλέπει και αυτός τα σφάλματα. Δεν τα λέει όμως. Αλλά δεν μπορεί, δεν θέλει, ρε παιδί μου. Πώς να σου δεν πω. Θέλει, ναι. Δεν θέλει. Κακό, κοίταξε να δεις. Αυτό είναι και κακό όμως. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα πάλι μιλήσαμε. Με αφορμή δύο τηλεφωνήματα πριν το φίλαθλο του Ηρακλή που πήρε. Ναι, ναι. Ρε παιδιά, δεν βλέπετε δηλαδή στον τελικό τον Ηρακλή. Τον Ηρακλή? Όχι. Όχι, ε. Εξαρτάται. Κοίταξε. Τον θέλουμε, εγώ τον θέλω, αλλά δεν τον βλέπω. Μαρία, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής είναι πολύ ανεβασμένη. Είναι ανεβασμένη από τη μια και από την άλλη. Παρόλο που προσπαθεί ο κύριος Παπαδόπουλος. Ο Ηρακλής έχει Γολγοθά, Μπαράς, ναι, από. Έχει μεγάλη μαχαίρια. Μεγάλα, ναι. Τα γνωρίζω βέβαια. Έχει κοίταξε. Ο Μπαράς και τα ρέστα. Έχει κάνει ο Ηρακλής ένα μεγάλο μαραθώνιο και τώρα είναι έτοιμος να κάνει και ένα sprint. Σωστό, τέτοιο. Σωστό. Από εκεί και πέρα σωστό. Η Ξάνθη είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Ο Ηρακλής. Το κακό που έχει ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή είναι ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές του έχουν ένα, παρόλο που κάνει rotation ο κ. Παπαδόπουλος, έχει ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Αυτό είναι το κακό, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν ανεβάσαν τα επίπεδα τα οποία έπρεπε να έχουν ανεβάσει αυτό το χρονικό σημείο. Τώρα, αν μπορείς και το καταφέρει και σε ένα μήνα είναι έτοιμος, αυτό τι να σου πω. Κομβικό σημείο της Ξάνθης. Κομβικό σημείο το κύπελο της Ξάνθης. Τέλος πάντων, τι να πω. Δεν θα δούμε. Εγώ είπα δεν θα το δω γιατί δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου αν είναι γάμος. Πώς ρε, τέτοια παιχνίδια τώρα είναι. Όπαρε, τι να κάτσω να δω. Κοίταξε Μαρία, άκουσα να σου πω τώρα. Εσύ βέβαια είσαι και γυναίκα, έτσι. Δεν ξέρω τι ποδοσφαιρική κουλτούρα έχεις, αλλά παιχνίδια παραδείγματος χάρη όπως είναι το Άρης Πανσεραϊκός, που είναι ένα καθαρό ποδοσφαιρικό παιχνίδι, όπως είναι Ξάνθη Ηρακλής, είναι παιχνίδια τα οποία βγάζουν ένα ποδοσφαιρικό. Πώς να το πω, μια ποδοσφαιρική ομορφιά. Ναι. Πάθος, πείσμα, κλωτσιά, άγχος. Δηλαδή αυτά τα παιχνίδια, αν σ' αρέσει το ποδόσφαιρο, τα βλέπεις. Δεν έχει σημασία άμα παίζει ο Παναθηναϊκός ή δεν παίζει, ας πούμε. Βρε μου, είναι αντιπαθής. Αντιπαθείς. Τι να κάτσω να δω, δεν θα το δω καθόλου. Ενώ με τον Ηρακλή θα έχω ένα κίνητρο. Κατάλαβες, θα υποστηρίζω τον Ηρακλή. Να μην σου πω ότι θα πάω κιόλας. Άμπρα. Αλλά ναι, ωραία. Πραγματικά. Είναι ο Ηρακλής που γίνεται και συμπαθής, Κωστή μου. Αυτό δεν τον αρέσει το Μάνο. Δεν τον αρέσει. Δεν το θέλει. Δεν θέλει να είναι συμπαθής. Δεν θέλει να συμπαθείς. Θέλει να είναι. Όχι αυτό, το έχει. Είναι μπρουτάλ. Να είσαι καλά, Μαρία μου, καλό βράδυ. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Πάμε, επόμενο φίλο. Έπεσε η γραμμή. Πέφτουν οι γραμμές. Έπεσε. Καλημέρα, ναι. Έλα. Ναι. Είπαμε καλησπέρα. Πάντως για πρόβατο, πώς με βλέπεις, καλός είμαι. Είσαι πρόβατο, φέρτης. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω. Μπράβο, πρόσφατα πήρες. Την πρώτη φορά είχα μιλήσει με τον γίγαντα, τον Χιλιτίδη. Έτσι. Έχω όμως ένα κόμπλεξ, ξέρεις να πούμε. Έχεις κόμπλεξ αυτή την ηλικία. Ας τον άνθρωπο να το πει. Ποια ηλικία μου, ρε Ραπ, εσύ που τα ξέρεις όλα. Κοίταξε, δεν είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος, είναι 55 άρα είσαι. Είσαι ένας άνθρωπος που λες τα σίκα σίκα και τις κάτω. Είσαι υγιέστατος 55άρης, το μάτι σου κοφτερό, της δουλειάς φαίνεσαι, τσαχπίνεις μόνο αδερφάκι μου. Μπα, δημόσιο υπάλληλο το πήρα. Όχι, μέσα στην πιάτσα είναι. Έτσι σε κόβω. Ρε, για μένα μιλάτε. Για σένα, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι τότε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Ραπτόπουλε, συγχαρητήρια. Επειδή λες τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, τώρα θα ήθελα να αναφερθώ προηγουμένως για τον κύριο τον Νίκο, το λένε το παιδί. Ο Νίκος από τα Γιάννητσά, φίλος μου προσωπικός, βεβαίως. Κύριε Νίκο, ναι.
Εμείς δηλαδή που έχουμε έρθει στη Γερμανία για να σώσουμε τον εαυτό μας και την οικογένειά μας. Καλά εξηγήθηκες, φίλε. Καλά εξηγήθηκες, φίλε. Άστα να ολοκληρώσω. Πάνω απ' όλα είναι οικογένεια. Χέσε πατρίδες και ιστορίες. Οικογένεια είναι τα πάντα τώρα. Πατρίδες βρίσκω 50. Άστα τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε. Αλλά τα λέω. Πες την κυρία. Αυτό που λέει, τι σημαίνει ότι εμείς δεν αγαπάμε την πατρίδα μας. Οι συνθήκες είναι τέτοιες. Γιατί είπε κανένας ότι δεν αγαπάτε την πατρίδα. Λοιπόν, και τι να αγαπήσει, ρε. Θα αγαπήσει τη μάνα του που άφησε πίσω τον αδερφό του και ένα λίγο καλό του φίλο. Δεν άκουσε με λίγο. Τι να την αγαπήσει. Ακούστε με τον λίγο. Τόπο που μεγάλωσε, ακούστε λίγο και οι δύο. Ακούστε λίγο και οι δύο κάτι που θα πω για να μην παρεξηγούμε κιόλας. Γιατί δε, είναι μια ευαίσθητη χορδή αυτό το πράγμα, το θέμα της μετανάστευσης. Εμένα η δικιά μου οικογένεια, κύριε, το όνομά σας δεν ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, έχει ζήσει τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Από το 1922 είμαστε πρόσφυγες. Λοιπόν. Ήρθαμε στην Ελλάδα, φύγαμε πρόσφυγες στη Γερμανία. Ο πατέρας μου ήταν η Γερμανία 15 χρόνια. Πήγε εκεί πέρα, ταλαιπωρήθηκε, αρρώστησε, γύρισε. Έφτιαξε, ξέρω εγώ τι έφτιαξε ο άνθρωπος. Εγώ λοιπόν με τα δεδομένα αυτά δεν ξαναμπαίνω στη διαδικασία της προσφυγιάς. Δεν ξαναμπαίνω στη διαδικασία της μετανάστευσης. Τα παιδιά μας όμως. Θα μείνω εδώ. Τα παιδιά μας. Θα μείνω εδώ με όλες μου τις δυνάμεις. Εσύ πολιτής εδώ, θα εδώ βρω, ναι, ρε φίλε, θα βρω το, ο καθένας να ψάξει να βρει το μετερίζει. Δεν μπορεί να βρουν όλοι όμως. Τι εγώ αγάπη. Προτείνω στον κόσμο επειδή το δικό μας να, έχουμε, να προσπαθήσουν πάει να, ότι όλοι και να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια. Δεν το να πα στη Γερμανία. Άμα του δοθεί ευκαιρία να πάει καλύτερα. Άμα του δοθεί ευκαιρία και πιστεύει ότι εκεί θα άνομος είναι καλύτερα. Αλλά γιατί εδώ έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες, τότε είναι θεμητό να πάει. Είπα είναι καφέ φραπέ τη διαφήμιση, τώρα παραμύθια. Ας τον άνθρωπο τώρα να ναι πει θέλει να πει. Λοιπόν, Γιαννητσιώτη, ναι. Άκουσε με αγόρι μου. Νίκο με λέει. Την προηγούμενη εβδομάδα χρειάστηκα επιγόντως να μεταφερθώ στο νοσοκομείο. Στα 5 λεπτά είσαι το Ρέντεσβάγκ, πώς το λένε, τον πρώτο βοηθειών. Ναι. Με δύο άτομα εκεί πέρα και με μεταφέραν στο νοσοκομείο. Μέσα σε 3 ημέρες με κάναν όλες τις εξετάσεις. Ναι. Στο νοσοκομείο. Μήπως μπορείς να μου πεις πόσα θα χρειαστεί να πληρώσω εγώ ή αν γινόταν το ίδιο περιστατικό στην Ελλάδα. Κλινική πρέπει να πας να σωθείς. Ήσασταν ασφαλισμένος σε... στον τομέα του. Στον τομέα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στη Γερμανία δεν υπάρχουν ανασφάλισμοι, το ξέρεις. Ναι, όχι, θέλω να πω, θέλω να πω, πήγατε σε νοσοκομείο κρατικό ή ιδιωτικό της που το είχε η εταιρεία σας. Δυστυχώς έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Τι πληρώσατε εκεί εσείς. Ή τι πλήρωσε. Δεν μου έρθει λογαριασμός. Εσύ θέλω να μου πεις πόσα υπολογίζεις να πληρώσω. Δεν ξέρω, κύριε μου, τι εξετάσεις κάνατε. Εντάξει, αυτό. Αυτό τι έπατε, ανάλογα. Κύριε μου, στην Ελλάδα αν θα είχα αυτή την ανάγκη για να πάω στο νοσοκομείο και ο κόσμος, δηλαδή εύχομαι να μην πηγαίνει στα νοσοκομεία, να έχει την υγεία του πραγματικά, ειδικά στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Θα ήθελα να μου πεις εμένα τι θα μου κόστιζε που όταν ήμουν στην Ελλάδα ήμουν ταξιτής και ήμουν ασφαλισμένος στο ΤΣΑ τότε. Αν πηγαίνατε σε ένα κρατικό νοσοκομείο σε στυλ Παπαγεωργίου και τα στο λοιπά. Στο ΤΣΑ είσαι. Τίποτα. Να σου το απαντήσω. Πού ΤΣΑ. Σε ποιο να, σημείο του ΤΣΑ δηλαδή. Μην την ξεφτυλίσεις την κουβέντα. Ναι, αυτό απαντάω εγώ. Ναι. Το 2000 ήμουν στο ΤΣΑ. Σας απαντώ λοιπόν ότι αν αυτό το πρόβλημα το είχατε στην Ελλάδα και πηγαίνατε σε ένα κρατικό νοσοκομείο στη στήλη Παπαγεωργίου, δεν θα πληρώνατε φράγκο. Εάν πηγαίνατε σε ένα διαβαλκανικό, σε μια γυρομέντικα ή σε κάποιο άλλο ιδιωτικό νοσοκομείο, βάσει τη παροχή η οποία έχει το κάθε νοσοκομείο, θα πληρώνετε τα λεφτά αυτά. Φύγε από εδώ, ρε Νίκο. Εγώ πάω στο νοσοκομείο. Καλά. Κάτσε τώρα. Πάω στο νοσοκομείο και με βρίσκουν όγκο. Ναι, εμένα. Ναι. Που ήταν τελικά τίποτα, μια μίξα. Ναι. Αλλά δεν ήξερα άμα ήταν μίξα. Ωραία. Ή καρκίνος. Ωραία. Στην ουροδόχο κύστη μου. Ωραία. Δεν το ξέρω. Ωραία. Πάω επάνω λοιπόν και λέω: τι είναι αυτό, πεθαίνω. Τι παιδί μικρό έχω, τι γίνεται. Λέει: ναι, πρέπει να βγει. Ωραία, λέω να βγει. Τι, σε 4 μήνες. Ρε πούστη του λέω: σε 4 μήνες αυτό μπορεί να έχει πάει να πούμε να είναι καρκίνος και να φύγει. Σαν να σου λέει: ή πλήρωσε. Εδώ πέρα κάνα 500 χιλιάρια για να μισή. Ή τράβα στον Κιάνο Σταύρο, στον καλύτερο γιατρό, ή στην αυτή και κάτω. Κολοχανία. Άιτε τώρα. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Κολοχανίο είναι ρε κύριε αυτό που λες. Όλος αυτός που ο κόσμος που εξυπηρετείται στο Ιπποκράτειο, στο Παπαγεωργίου. Σου λέω την προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Τι είναι αυτό, του λέω, είναι όγκος. Ναι, το όγκος ξέρεις τι είναι. Πρέπει, άκου να δεις. Πρέπει μιλάς να... ατομικά. Όχι, ατομικά μιλάω. Πρέπει να βγει, να το δει ο βιοπαθολόγος και να σου πει είναι καρκίνωμα από που κάνεις χημειοθεραπείες ή είναι κάτι μίξα που ήταν το δικό μου. Ωραία. Εγώ ήμουνα στο 5% επειδή δεν είμαι καπνιστής. Ωραία.
και είμαι στο 5% που είναι μίξα. Ωραία. Δεν και, το ξέρω. Και έπεσα στην περίπτωση Αθήνα. Περίμενε, του λέω. Ναι. Πρέπει να βγει. Πότε να βγει. Εγώ θα το βγάλω αύριο θέλω. Ναι. Λέει να μα σε κανένα δίμηνο τριμ. Τι δίμηνο. Άμα καθίσουμε και βγάλουμε παραδείγματα ο καθένα μα, θα βρούμε 100 θετικά και 100 αρνητικά. Θα δούμε 100 θετικά που έχουν γίνει. Πόσους, γιατί δεν λες το άλλο. Πόσα παιδάκια έχουν σώσει στο Θεαγένιο. Ποιο. Πόσα παιδάκια έχουν σωθεί στο Θεαγένιο, ή πόσα παιδάκια έχουν σωθεί στο Ιπποκράτιο, ή πόσα παιδάκια έχουν σωθεί στον Παπαγεωργίου, αφιλοκερδός από το ελληνικό κράτος. Σου λέω την περίπτωση. Λέω, η κάθε περίπτωση ναι, είναι, δική. Είναι διαφορετική. Σου λέω τη δική μου. Μπορεί να πήγα εγώ για ένα σπάσιμο στο χέρι και να μου φέρθηκαν άσχημα. Έχω ένα μπορεί φίλο, να πήγα ρε. Με το παιδί μου και να μου φέρθηκαν. Έχω ένα φίλο, ρε. Έπαθε ανακοπή. Ναι. Δεν πήγε στο γιατρό. Ναι. Του έπαθε δυο εμφράγμα, δεν πήγε στο γιατρό. Τέλος πάντων, λάθος. Ωραία, λάθος του. Παθαίνει ανακοπή. Ωραία. Πού πάει. Το σώνουνε. Το σώνουνε. Ο κοντός με τον ψηλό στο σώνουνε. Σώσανε. Το σώσανε. Περίμενε όμως. Ναι. Αυτό έμεινε ένα τέταρτο χωρίς οξυγόνο. Χωρίς οξυγόνο. Που σημαίνει αυτό τώρα. Φυλίστηκε πάει... ο εγκέφαλός του. Πρέπει τώρα τον έχουμε 6 μήνες. Από κατάσταση, ναι. Ναι. Στον πέμπτο μήνα λέει διώξε τώρα. Πρέπει να πληρώσει ο γονέας. Ναι. Πάρ' τον, κάτω. Δηλαδή. Όταν το νοσοκομείο πλέον δεν έχει να σου προσφέρει πρώτες βοήθειες, θα σηκωστεί, χρειάζεται το κρεβάτι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς θα γίνει. Είναι δύσκολη περίπτωση και δεν λέω ότι όλα είναι ρόδινα. Αλλά μόνοι μας θα κάνουμε. Αν ο νοσοκόμος εκεί που δουλεύει είναι ένας σωστός άνθρωπος και προσπαθεί να βοηθήσει, εάν εσύ από τη δουλειά σου κάνεις σωστά πράγματα και προσπαθείς να βοηθήσεις τον συνάνθρωπό σου, εάν ο αγρότης δεν μολύνει δε το φταίει, ρε, ο γιατρός. Έχουμε... Ρε, εμείς κάνουμε το κράτος. Έχουμε φοβερούς γιατρούς, νέους, φανταστικούς. Ναι. Το είναι... σύστημα. Ναι, είναι. Αυτό γιατρού κλαρίν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Το σύστημα όμως τον αναγκάζει. Τον αναγκάζει. Να γίνει τρόμπα μαρίνα. Να μην μπορεί. Ωραία. Να μέσα θα σου πω κάτι άλλο. Έχουμε καλούς γιατρούς. Θα σου πω κάτι άλλο. Εάν εμείς αυτή τη στιγμή στα Γιαννιτσά. Τώρα κόψαμε και την εκπομπή στη μέση, τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στον πατοπολείο της γειτονιάς. Ή ναι. Βοηθήσουμε 5-10 επαγγελματίες της γειτονιάς. Τα λεφτά γυρνάνε πίσω σε εμάς. Αντί να πάμε σε μεγάλα πολυκαταστήματα και τα λοιπά, μη λέμε ονόματα. Μεταξύ μας πρέπει να βοηθηθούμε. Το ροδάκι νόμου μεθαύριο, εμένα ποιος θα το φάει. Ο Γερμανός θα το φάει, θα το φας και εσύ. Τα λέμε. Θα παλέψουμε με μόνοι μας. Θα τα πούμε. Πάμε, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Γενώσιμα. Σου πω εγώ. Πληρώνει ένας, είναι 65 χρονών και δουλεύει από τα 25. Και έχει 40 χρόνια, 3-4, 12.000 ένσημα. Ναι. Ωραία. Και σε βαριά δουλειά. Όχι σαν τον κόκκινο και εμένα που είμαστε στο μικρόφωνο. Έτσι. Που και αυτή έχει τις δυσκολίες της. Έχω δίκιο. Είναι, είναι άδικο. Πάει στο εργοστάσιο, πάει. Στους λιγνίτες. Είναι άδικο, ναι, είναι άδικο. Και έρχεται μισό λεπτό, ρε. Περίμενε. Όχι. Μισό λεπτό, συγγνώμη. Και πάει και του λέει γενώσιμο. Αδικία. Γενώσιμο. Αδικία. Είμαι 65. Αδικία. Εγώ θέλω να ζήσω 100 σαν το Μητσοτάκι. Γιατί ναι. Να φύγω στα 75, στα 72. Θέλω να προσέχω τον εαυτό μου. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι τον φίλο σου, αυτόν που ο ψηλός και ο κοντός τον έκαμνε, αν ήταν σε ξένο κράτος, δεν θα είχε προλάβει καν να πάει στο νοσοκομείο. Πιθανόν. Κατάλαβες τι σου λέω τώρα. Εκεί βάζει ο Έλληνας. Το γαμότο του. Α, να πω. Ναι. Ο Έλληνας το γαμότο του όμως το σύστημα του το φέρνει πίσω. Το φέρνει πίσω. Ναι. Αυτό θέλω να παλέψουμε. Να παλέψουμε να ρίξουμε και το σύστημα. Αν εσύ είσαι καλύτερος και δεν χρειάζεται να κάνεις τις ρεμούλες, τις κλεψίες και τις ιστορίες, θα αναγκάσεις και τον άλλο να μην τις κάνει. Ψηλός και ο κοντός με το ΕΚΑΒ. Ναι. Χωρίς με φθαρμένα λάστιχα. Ναι. Με προσωπικό σκισμένα αυτά, ναι. Ναι. Χωρίς σέρβις στα αμάξια. Απλήρωτος, ναι, ξέρω εγώ, ναι, το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Κατάλαβες. Άμα ήταν ο Γερμανός θα πήγαινε μετά από μια ώρα. Σωστό. Α, μπράβο. Μπράβο. Αλλά ο Γερμανός είχε την αμαξάρα. Ο κοντός με το ψηλό είχαν το φοβάγγεν. Ναι. Και τρέχανε σαν τους φουγκαράδες. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Πάμε. Χαιρετίσματα στο ψηλό και το κοντό. Πάμε επόμενη γραμμή. Στο ΕΚΑΒ. Καλημέρα. Θα κρατήσουμε κανένα μισά ώρα ακόμα, μάθες. Μάλιστα. Να προλάβουμε τις γραμμές για την καθυστέρηση. Έλα, φίλε, ναι. Μιλάω, παιδες. Ναι, παλικάρι. Συγγνώμη, φίλε, για την καθυστέρηση. Έλα, δεν πειράζει. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Χιλιτίδη για την εκπομπή. Θέλω πάρα πάρα πολύ, παρότι δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ μου, για την εκπομπή, όχι αυτό του Σαββάτου που μας πέρασε. Με τον την προηγούμενη με τον Αχιλλέα. Με τον Αχιλλέα, ποιον είχε? Είμαι τον Αχιλλέα και τον Παπαλάμπρου. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συγκίνηση που μας έδωσες. Είμαι παοξής από Ακρόπολη, από Άνω Πόλη. Πήρα τηλέφωνο και σε όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί, ήταν το κάτι άλλο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, Νίκο. Ναι. Νικολάκη, άκουσε λίγο, αγόρι μου. Ναι. Χρησιμοποιείς τόσο ωραία τον λόγο. Μιλάς τόσο καλά. Λες, τα λες λίγο παραπάνω τώρα, εντάξει. Το παρατραβάς λίγο το σκηνή. Άκουσε να σου πω κάτι.
Έχουμε συνηθίσει από τους δημοσιογράφους να λένε από το 2012 που ήρθε εδώ αυτός που το λένε έτσι όπως το λένε στο πρόεδρος της ομάδος, ομογενή επιχειρηματία τέλος πάντων, όπως ο Σαββίδης πλήρωσε, ο Σαββίδης θα πληρώσει το ένα το άλλο. Κάθεσαι τώρα εσύ και λες ότι ο Σαββίδης, αν θα πληρώσει τα χρέη, πλήρωσε ο Σαββίδης, έδωσε τόσα έξοδα. Αν σε ρωτούσα, αν έχεις την παραμικρή απόδειξη, οποιαδήποτε ώρα, ημέρα, τη εβδομάδα, μήνα, να μου προσάψεις μια απόδειξη ότι αυτός πληρώνει, θα μπορούσε να το κάνεις. Θα μπορούσα, ναι. Όταν λες πληρώνει, συγγνώμη, βγάζει λεφτά από την τσέπη του και έχει δώσει λεφτά στον ΠΑΟΚ αυτό. Όχι, είναι νοικοκύρης. Όχι, δεν κλέβει. Τώρα με μία φράση που θα σου πω θα τα πω. Δεν κλέβει ο άνθρωπος. Άκου, για τον ίδιο μιλάμε. Κωστή, μη μου. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα είμαστε 2012, ναι. Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς. Ωραία. Ερώτηση μάλλον ενός δημοσιογράφου, ο οποίος δεν είναι στο κόλπο. Μάλλον άσχετος πρέπει να ήταν ή όχι στημένος. Ερώτηση. Τι ξέρατε, κύριε Σαββίδη, για τον ΠΑΟΚ πριν έρθετε εδώ να τον αναλάβετε? Απάντηση γνωρίζεις? Πες μου εσύ. Όχι, δεν γνωρίζω την απάντηση. Θα την πω την απάντηση. Ναι. Κάποιος μου είπε κάτι σε ένα γάμο, ρε παιδιά. Πες μου εσύ, υπάρχει σοβαρότητα σε αυτόν τον άνθρωπο? Άκουσε να δει. Είναι μια πραγματικότητα να η οποία δεν κάτι. Αλλάζει. Εσύ. Όχι. Μη μου φύγεις. Α, εσύ πώς το βλέπεις αυτή την απάντηση? Πρόκειται περί ομογενή επιχειρηματία που ήθελε εδώ, αγάπησε τον ΠΑΟΚ και είπε αυτά τα λόγια, λέγοντας αυτή την απάντηση ότι κάποιος μου είπε κάτι σε ένα γάμο. Αν αυτή η απάντηση κάτι, που λέτε που εγώ δεν... Θυμάμαι λοιπόν, ναι, ότι... Θα το χαριτολογήσω τώρα, γιατί από αυτή την απάντηση έχω και όλες τις αποδείξεις, άμα θες, και όλα τα στοιχεία. Ναι. Ό,τι ώρα θες, μέρα και ώρα, να στα πω τα πράγματα για ποια συμφέροντα ήρθε. Αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Ξέρω όλος πολλής κόσμος. Ένας από αυτούς είναι και ο Νίκος, γι' αυτό σε αποκάλεσε έτσι τώρα. Ο Νίκος δεν μπορεί να τρώσει λόγο. Θα μιλήσει μαζί μου. Ναι. Μέρα, ώρα και σημείο να μου αποδείξεις ότι αυτός πληρώνει για τον ΠΑΟΚ. Να σας πω εγώ τώρα, κάτι. Τώρα θα σας πω, θα σας απαντήσω. Πες μου, λοιπόν, μέρα, ώρα. Στην πιάτσα αυτή τη στιγμή, ναι, στην εμπορική πιάτσα αυτή τη στιγμή, ναι, το 80% της πιάτσας χαίρεται να δουλεύει με τον ΠΑΟΚ. Εάν ο Σαββίδης... τώρα, μιλάμε τώρα για το κρέας, μην μου πας στο ψάρι. Περίμενε, όλα από την αρχή, απάντηση ολοκληρωμένη, δεν θέλετε? Ναι, για συγκεκριμένα για αυτό που σε ρώτησε. Ναι. Λες ότι πλήρωσε ο Σαββίδης, έκανε ο Σαββίδης. Έχεις καμιά απόδειξη ότι πληρώνει ο Σαββίδης αυτά τα οποία μπαίνουν στον ΠΑΟΚ? Λοιπόν, αυτό σε ρώτησα. Να σας απαντήσω ακριβώς την ερώτηση, ναι, που μου κάνετε. Εάν το για μένα. Έχει πέντε φορές μέχρι τώρα. Εάν... Τώρα δεν μιλάει ο Νίκος, μιλάω εγώ. Ναι, αφήστε με να απαντήσω. Ναι. Λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή ο Σαββίδης βάζει λεφτά δικά του ή αν βάζει λεφτά ξένα, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που ξέρουμε. Γιατί δεν χρησιμοποιεί το εάν? Και λες ο Σαββίδης πληρώνει. Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Γιατί αυτός φαίνεται. Τι σοβαρότητα μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που λέει ότι κάποιος μου είπε κάτι σε ένα γάμο? Ρε, άκου να σου πω κάτι, να το διακομωδήσουμε. Κωστάκη, άκουσε τώρα μια ωραία ιστορία. Μέχρι το 1990. Δεν με αφήνετε όμως να απαντήσω, τέλος πάντων, εντάξει. Όχι. Η κατάσταση είναι γνωστή, Νίκο, να σου το πω κάτι. Και δεν θέλω να μου πει προσάψει στοιχεία. Εγώ θέλω να συναντηθούμε για να μάθεις τα πράγματα για ποια συμφέροντα είναι αυτός εδώ που είναι. Δεν το ξέρω μόνο εγώ, το ξέρει η μισή Δύτη και η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, μια ερώτηση εγώ μόνο θα σας κάνω. Αυτή τη στιγμή. Ναι, μια ερώτηση θα σας κάνω. Δεν λέγονται στον αέρα αυτά. Ωραία. Εγώ μια ερώτηση θα σας κάνω. Εάν θα βάλουμε τους τέσσερις προέδρους των μεγάλων ομάδων της Ελλάδος, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη και του, ας το πούμε, και του Σαββίδη και του Αλαφούζου, ναι, πιστεύεις ότι ο Σαββίδης είναι χειρότερος από όλους αυτούς? Έχει πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Ο συμψηφισμός που γίνεται δεν μπορεί να γίνει τέτοιο συμψηφισμός. Είναι λάθος η ερώτηση. Ζητάει συνέστημα από το Σαββίδη ο Παόξης τώρα. Τι συνέστημα να ζητήσει από ένα επιχειρηματία? Ζητάει συνέστημα. Τι συνέστημα, ρε Κωστή? Αυτός εκλήθη εδώ, δεν γνωρίζει τίποτα για τον ΠΑΟΚ. Εκλήθη εδώ πέρα για να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα. Εκλήθη για τα ίδια συμφέροντα και του 6. Εσείς πώς το ξέρετε αυτό, δηλαδή, ότι εκλείδει για συμφέροντα, ας πούμε? Και το 2006 δεν ήρθε για αυτό το σκοπό, ναι, για τον ΠΑΟΚ εδώ. Δεν τον ήξερε τον ΠΑΟΚ. Εσείς για ποια συμφέροντα λέτε ότι ήρθε? Δεν ξέρεις για την Κράσνονταρ, δεν ξέρεις για την Ροστόφ. Συγγνώμη, είτε πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιείται σαν όχημα για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς σοβαρούς. Και όχι μόνο. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά είναι. Και όχι μόνο, Κωστάκη, δεν είναι. Είναι για άλλους σκοπούς. Για ποιους σκοπούς, ρε παιδιά? Αν αυτοί οι σκοποί υπάρχουν και το ξέρω και εγώ ότι υπάρχουν. Αν είχε τον ΠΑΟΚ πρωταθλητή και εξυπηρετούσε αυτούς τους σκοπούς, θα σε πείραζε? Ποιος πρωταθλητής δεν πάει, είναι δυνατόρευση. Μα αυτά που είπε αυτό είναι. Άλλο ρωτήσα εγώ, μην πείτε εσύ την μπάλα τώρα. Πώς θα μην ρίχνεις την μπάλα έξω? Εσύ μην τη ρίχνεις. Εάν αυτός
Γιατί και ο Μαρινάκης εξυπηρετεί τους προσωπικούς του στις προσωπικές φιλοδοξίες. Κονομάει, πήρε το λιμάνι. Αν ο Ολυμπιακός ήταν τρίτος, θα τους τη λέγανε οι Ολυμπιακοί. Τώρα που είναι πρώτος δεν τους νοιάζει. Το λέμε. Τα λέμε, τα λέμε. Τα λέμε. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Φιλιά, φιλιά. Έλα, φίλε. Έπεσες. Έλα, φίλε. Ραμπεύλες. Έλα, φίλε. Ορίστε. Εγώ είμαι. Εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, άκου, Ραμπεύλες. Μάλιστα. Έχω κάνει πλήση της κύστης. Ναι. Κυστεοσκόπηση. Ναι. Ιδιοψία. Ναι. Ακτινοβολίες. Ναι. Χημειοθεραπείες. Και δεν έχω δώσει ούτε ένα ευρώ. Μπράβο. Τα μισά τα έκανα στο γεννηματά και τα άλλα στο θεαγένειο. Μάλιστα. Άμα πήγαινε έξω, τι θα έδινε για αυτά. Κανένας δεν ξέρει. Το σπουδαίο είναι ότι πέτυχα σε πολύ καλό γιατρό. Πότε τα έκανες? Από το 12 μέχρι και πέρα. Μάλιστα. Καταρχήν σας εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να έχετε υγεία και να περάσετε. Δεν παθαίνεις από αυτό τίποτα. Δεν έχει σημασία. Ναι, ψυχολογικά σε ρίχνει όμως, έτσι. Όπως όχι, όχι, όχι. Νιώθω 30 χρονών και μου μπράβο, πέρα. Χαίρομαι σε αυτό. Δεν παθαίνεις από αυτό το πράγμα της κύστης κάτι. Είμαι 71 χρονών. Γερός να είστε. Νιώθω σαν 30. Γερός να είστε. Θα το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου. Θα είμαι. Εγώ θα φάω και το Μητσοτάκι, κυρίως. Μακάρι. Μακάρι. Γερός να είστε. Μπράβο, μπράβο, γιατί η κύστη. Αν ναι. Έχεις και κακό, εγώ είχα καλό, δεν είχα κακό πράγμα. Κοίταξε, με είπε ο γιατρός μου ότι είμαστε στο αρχικό στάδιο και θα το παλέσουμε με φάρμακα. Ναι. Αλλά τελικά και τις χημειοθεραπείες δεν τις γλίτωσα βέβαια. Εντάξει, μπορεί να γίνουν και προληπτικά αυτά. Γιατί άρχισαν να πονάνε τα κόκαλα μετά. Α, έχεις προχωρήσει. Δεν μου λες, εσύ ήσουν καπνιστής. Από 14 χρονών, 4-5 την ημέρα. Εμένα μου είπε ότι αυτό ήταν μία μίξα και δεν ήταν κάτι καρκινικό. Γιατί δεν κάπνισα ποτέ στη ζωή μου. Και ο ροδόχοκης αυτά είναι πρώτο πυλών. Και δεν δούλευα σε εταιρεία με χημικά. Ναι. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ο γιατρός είναι αν καπνίζεις και αν δουλεύεις σε εταιρεία με χημικά. Του λέω όχι. Μου λέει περίεργο. Λέω γιατί. Γιατί αυτό κατά 95% είναι καρκινογόνο μου. Ναι. Λέω 5% δεν είναι. Λέει 5% δεν είναι. Βγάλει τη βιοψία. Λέει είσαι καθαρός. Είδες λοιπόν. Γιατί όμως δεν κάπνισες στη ζωή σου. Ναι. Αν κάπνιζα και εγώ θα είχα. Θα είχε μεταλλαχθεί αυτό. Μεταλλαχθεί αυτό. Ναι, ναι. Μέσω σε δηλαδή. Άρα λοιπόν, άμα καθίσουμε τώρα για να το για να στρογγυλοποιήσουμε λίγο αυτό, αν καθίσουμε λοιπόν με το κοινό και μιλήσουμε, θα δούμε 100 παραδείγματα υπέρ των νοσοκομείων και άλλα 100 παραδείγματα κατά των νοσοκομείων. Εντάξει, εγώ δεν έχω παράδειγμα. Το ζητούμενο είναι ότι ο καθένας μας πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει, ρε παιδιά. Αυτό συζητάμε πάντα. Εδώ υπάρχουν γιατροί που κάθε μέρα. Θα σε κάνει υπερδίκη. Ποιο? Ο γιατρός μου θα σε κάνει υπερδίκη. Αχ, αυτό είναι καλό. Έχει καλό γιατρό. Εδώ είναι. Ναι, Champions League παίζει ο γιατρός του. Λοιπόν. Και εμένα και η κρατική. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και υγεία. Έχουμε καλούς γιατρούς, παιδιά. Έχουμε, ρε. Έχουμε. Το σύστημα αυτό. Το σύστημα τώρα. Θα αλλάξουμε εμείς το σύστημα. Με τον Άντο, τον Άδωνη. Θα τα αλλάξουμε εμείς. Πάμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Όνειρα. Ωραία. Και εγώ έχω καλούς γιατρούς, τα καλύτερα νοσοκομεία, τα πιο καθαρά. Μένω στο Βερολίνο, στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Στην πιο ακριβή πόλη του κόσμου. Άστα να τα πήρε. Λάθος μεγάλο κάνεις. Λάθος. Κάνεις λάθος μεγάλο. Η υπόλοιπη Γερμανία μπορεί να είναι ακριβή. Mm. Το Βερολίνο είναι πολύ φθηνή πόλη. Πάντως ένας φίλος μου συνεργείου αυτοκινήτων που έχει στην Κατερίνη αγόρισε για την κόρη του 45 διαμέρισμα στο Βερολίνο και του φύγαν τα δόντια που είχε. Πόσα? Δεν μπορώ να πω πόσα. Εντάξει, άμα αγοράσεις, τι να σε πω, εντάξει. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, εμείς μιλάμε τώρα για ρούχα, για τρόφιμα, για τέτοια πρώτες ανάγκες. Μιλάμε τώρα για αγορές, σπίτια και τέτοια. Καλά. Δηλαδή ο Φρέντο πόσο έχει εκεί, σε ένα μαγαζί ας πούμε. Φρέντο δεν πίνω, απλά πίνω εσπρέσο. Εσπρέσο έχει, θα το βρεις σε μαγαζί, σε τέτοια τυροπιτάδικα τέτοια, θα το βρεις 1 ευρώ. Στο τυροπιτάδικο και εγώ 1 ευρώ το βρίσκω. Λοιπόν, η Γερμανία είναι ακριβή στις παροχές. Δεν είναι ακριβή στα υλικά της. Στις παροχές είναι ακριβή. Προϊόντα μπορείς να βρεις φθηνά. Όπου θέλεις μπορείς να βρεις φθηνά. Όταν λες παροχές. Δηλαδή, θα πας σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, θα στο χρεώσουν με την ώρα. Μπαίνεις μέσα, ναι. Θα στο χρεώσουν με την ώρα. Θα φύγεις. Παραδείγματος χάρη το λιγότερο με 100 ευρώ λέμε ένα παράδειγμα. Έτσι, ναι. Θα πας σε ένα οδοντιατρίο. Δεν θα φύγεις ας πούμε
με τα 30-40 ευρώ τα δικά μας από εδώ, τα 50. Λοιπόν, περίμενε να σου πω. Οδοντιατρίο κάνεις λάθος, γιατί τα κάνεις όλα δωρεάν. Τα δόντια. Ρε παιδί μου. Λοιπόν. Θα πρέπει να πας σε έναν γιατρό που η φάμπρικά σου είναι συμβεβλημένη με αυτόν. Θα πληρώσει φάμπρικα για σένα. Κάνεις λάθος. Άκουσε που σε λέω. Για πες μου. Είμαστε ασφαλισμένοι. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα σφράγισμα στη Γερμανία λοιπόν. Τι κάνουμε. Δίνεις 60 ευρώ στην Ελλάδα και το κάνεις. Δίνεις την κάρτα της, του ΙΚΑ, ας πούμε, του αντίστοιχου ΙΚΑ εδώ. Ναι. Στο περνάει και τελείωσε. Τον πληρώνει η ασφάλεια. Δεν πληρώνει τίποτα. Ωραία. Και εγώ πάω στο ΙΚΑ, κάνω ένα σφράγισμα ό,τι γινόταν στο παρελθόν δηλαδή. Πότε άμα πας έξω λέμε τι θα πληρώσεις. Μα ρε φίλε, έξω πάω, όχι στο ΙΚΑ. Δεν σε κάνουν στο ΙΚΑ. Α, δηλαδή έχεις μια κάρτα η οποία η εταιρεία σου είναι συμβεβλημένη. Και πηγαίνεις... Όχι, όλες οι εταιρείες αυτές είναι το ΙΚΑ, το ΙΚΑ. Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ της Γερμανίας. ΑΟΠ λέγεται. Και όπου... πληρώνεις μία. Μάλιστα. Έβαλα 4 πορσελάνες στα δόντια. Ναι. Τα δόντια βγήκαν 1.700 ευρώ. Ναι. Και πλήρωσα 132 ευρώ. Τζάμπα. Άρα γιατί οι Έλληνες δεν πάνε στη Γερμανία για πορσελάνη και πάνε στα Σκόπια, ρε παιδί μου. Πάνε στη Γερμανία γιατί... για σφραγίσματα. Τώρα τι να σου πω, εντάξει, παοξήσεις, εντάξει, δικαιολογήσεις. Τρίτο σήμερα. Γιατί τα λες αυτό, ρε φίλε. Ρε παιδιά, δεν πάτε καλά. Επανάγια μου. Τρίτο σήμερα. Πρέπει να δουλεύεις, ρε φίλε, για να τα έχεις αυτά εδώ. Δεν γίνεται ο καθένας να έρχεται από έξω και να τα έχει αυτές. Είναι Βαλκάνια και είναι κράτος σοβαρό. Ναι, ρε παιδί μου. Πρέπει να δουλεύεις, να είσαι ασφαλισμένος. Κάτσε ρε, εσύ, περίμενε λίγο, ένα λεπτό. Δηλαδή, το να πάω εγώ, ας πούμε, στη Γερμανία, έτσι. Και να έχω δουλειές εκεί. Δεν μπορώ να έχω δουλειές, δεν μπορώ να είμαι ασφαλισμένος. Δηλαδή, έσπασα τα δόντια μου σε ένα τροχαίο. Ναι. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, έσπασα τα δόντια μου σε ένα τροχαίο. Ποιος θα μου τα φτιάχνει, δεν μου τα φτιάχνει η Γερμανία. Φυσικά. Τι θα πληρώσω. Ανάλογα με το μισθό που παίρνεις. Αλλά... άλλο σε λέει ρε και άλλο σε λέω ρε. Που δεν είσαι πάνω εσύ. Γαμώ την τρέλα σου. Άλλο σε λέει ο άνθρωπος. Ρε εσύ, περνάω από, πώς λένε, autobahn, πώς λέγονται αυτές. Ναι, autostrada. Λοιπόν, ναι, γίνεται ένα τρακάρισμα, σπάω τη μούρη μου. Ναι. Έρχεται να πούμε ο ψηλός και ο κοντός ο Γερμανός, με βάζει μέσα στο, στη Mercedes, ναι. Όχι στο Citroën, να πούμε το παλιό, και με πάει σε ένα νοσοκομείο της Γερμανίας. Έτσι. Λοιπόν, τι θα με κάνουν εκεί, τι θα πληρώσω εγώ. Αυτό σε ρωτάει. Χωρίς να είσαι ασφαλισμένος εδώ. Όχι, Έλληνας είμαι, ταξίδι ήρθα, τουρίστας είμαι. Δουλειές κάνω, αυτοκίνητα πάω, φέρνω. Άμα σε δουν Έλληνα θα σε σπάσουν τα υπόλοιπα μούτρα. Γεια χαρά, φίλε, δεν μας απαντάς. Γεια χαρά. Πρώτο-τελευταίο. Τι της επαγγελίας είναι η Ελλάδα, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Γαμώτο. Μα είναι δυνατόν. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι. Το ξύσεις, δεν καταλαβαίνεις. Εδώ, ρε, είδα έναν Άγγλο ήρθε να κάνει σκολικοειδίτη να πούμε χείριση στο γεννηματάς. Λέω ρε, μπλε Ελλάδα, λε, εδώ γιατροί, επίπεδο μεγάλο μα. Τελευταίο για σήμερα, ναι. Είχε λάστρε. Έλα, μεγάλο. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα Ράβ, καλησπέρα και στο Μίτσο. Καλησπέρα σας. Πήρα τηλέφωνο, σαν τέτοιο σαν παρέμβαση πες το, για αυτούς τους τύπους από τη Γερμανία, όχι τόσο προηγούμενος, που απλά μας είπε το σύστημα τη Γερμανία, ναι. Για τους Ελληνογερμανούς, να μην τους πω πως τους λένε αλλιώς, έλα, που εντάξει. Παίρνουν, ξέρεις, φύγανε από εδώ από την Ελλάδα και ξαφνικά παίρνουν τηλέφωνο παντού και ξεκινάω από το σόι μου έτσι που είναι εκεί, ναι. Έρχονται και εδώ οι δρόμοι σας και εδώ το σύστημα υγείας σας και εδώ το ένα σας και εδώ το άλλο σας. Έχει στήκαμε ρε φίλε, κατήχει στη Γερμανία σας. Σας ζητήσαμε να έρθετε πίσω. Λοιπόν, με αυτές τις συνθήκες να σου πω κάτι. Εγώ δεν μιλάω ποτέ άσχημα για άνθρωπο, αλλά η Γερμανία. Δεν το πάω ειρωνικά, ούτε να μιλήσω άσχημα. Νίκο, μη το ναι, πέρασε έτσι. Όχι, θέλω να πω κάτι για τους Γερμανούς, ας πούμε. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή αυτό που τους κρατάει είναι το σύστημα και η δομή που έχει το κράτος τους. Γιατί σαν δομή είναι τέλειο. Σαν άνθρωποι όμως και σαν λαός είναι φίλε από τους χειρότερους λαούς που υπάρχουν. Αδερφέ, είναι μια ιδέα. Ναι. Είναι μια ιδέα. Εγώ πήγα Πάσχα να κάνω στα σόγια μου στη Στουτγκάρδη. Τι να κάνεις Πάσχα. Η αηδία προσωποποιημένη, αδερφέ. Με την πύρα να πούμε. Η αηδία προσωποποιημένη. Να χορεύει δεν ξέρει, να τραγουδάει δεν ξέρει. Ψυχολογία δεν ξέρει. Τίποτα άλλο. Ήταν αραγμένη με κάτι μπλε και κόκκινα μαλλιά. Σαν τα παρτάλια μέσα σε κάτι γκαζόν εκεί που είχαν κάτι πάρκα. Με τα σκυλιά. Α, είτε μπύρα και ξάπλα. Έτσι. Άσε με τώρα. Μια ιδέα σε μιλάω. Μια ιδέα. Τους παραδέχομαι να πούμε για τα αυτοκίνητα που έχουν και την μπάλα που παίζουν εδώ που τα λέμε. Άνω στην μπάλα είναι ρε. Έλα, μέσα κατεβαίνει να πούμε η τρίτη Βέρμαχ να πούμε. Τέτοια μπάλα παίζει. Τα λέω πάντα. Για αύριο. Μπάγερ, Ντόρτμουντ, Μπάγερ, πώς το βλέπεις.
Φίλε, Φόλα Ντόρτμουντ. Άντερ του θανάτου. Φίλε, Φόλα Ντόρτμουντ. Άντερ, λέει τώρα. Βέβαια, λείπει ο Ριμπερί. Λείπει ο Ποστολόγιο να τον έξω δεξιά τον Ρομπέντο Βαλακρό. Αυτή η μάχη. Ο Σεντερφόρο Μπεμπαντόφσκι. Η άνοστη ομάδα. Μάπα στο τελευταίο. Όσο θέλω να του πατήσει ένα μαφιρμάνι αύριο η Ντόρτμουντ, δεν του χωνεύω, δεν μπορώ να του βλέπω την πάλι. Εγώ την Ντόρτμουντ την έχω πολύ ψηλά. Και το οπαδικό της κομμάτι το έχω πάρα πολύ ψηλά, της Dortmund. Βέβαια εγώ στη Γερμανία είμαι Νιρεμβέργη, λόγω και ότι γεννήθηκα εκεί, για κάποιους κυρίως που λένε για το ότι εγώ έκανα μετανάστες 15 χρόνια στη Γερμανία. Έτσι. Νίκο, ξέρει για ποιους εγώ μιλάω, γιατί δεν μ' άφησα να ολοκληρώσω πριν. Οι 50 συν και ξέρει τι παίρνουν τώρα και κατηγορούν το σύστημα της Ελλάδας για κυβερνήσεις που αυτοί ψήφισαν. Εγώ είμαι 30 χρόνια, αδερφέ. Ναι, και έρχεται το καλοκαίρι εδώ και περνάει το κόκκινο από την τηλεφόρο Νίκης. Και σου λέω και τα σόγια μου ξεκινά από όλα. Μου κάνουν τώρα υψηλή θεωρία για σύστημα για τέτοια. Τη στιγμή που αυτή βγάλα όλες αυτές τις κυβερνήσεις και έπαθα το σύστημα του Πέτρα. Δεν πειράζει, εντάξει. Εγώ λοιπόν θα μείνω εδώ, δεν πάω ούτε Γερμανία ξανά, ούτε ξαναφεύγω. Τι να πας να κάνεις. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα και εδώ θα παλέψω να είμαι. Και εγώ και τα παιδιά μου όσο μπορώ. Παιδιά, και ένα τελευταίο για αύριο. Πλατανιά Βέρεια, το βλέπεις να γίνεται κάτι περίεργο. Ποιο το. Πλατανιά Βέρεια. Πάσχα έρχονται, χρειάζονται κάτι τα παιδιά. Δώσε μια καραμελίτσα τα παιδιά. Πλατανιά Βέρεια. Άντε, δώσε Πάσχα έρχονται. Η Βρωμιάρα. Δώσε ένα Χριστουγεννιάτικο. Η Βρωμιάρα ίδια. Ένα Πασχαλινό δώρο, δώσε. Έγινε παιδιά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γουλιέλ μου, τέλος. Εσύ καταρχήν που μιλάς για Γερμανία. Εσύ εδώ, κοίτα, όταν σε μιλώ θα με κοιτάς. Πόσες μέρες μπορείς να ζήσεις στη Γερμανία, ρε καράβλαχη, να σε πω. Μια εβδομάδα. Τι μια εβδομάδα, πολύ είπες. Στις δύο μέρες η Μέρκελ θα αναβλώσει αεροπλάνο, σε στείλει πίσω. Και αν έχουν απεργία τα αεροπλάνα, σε στείλει με τρένο. Γιατί ρε. Τι γιατί. Πόσες εσύ καταρχήν που λες και κατηγορείς τους Έλληνες. Εμάς. Εμάς. Ο πρώτος που θα γυρίσει πίσω είσαι εσύ. Πήγα λέει μια φορά στη Γερμανία, λέει και δεν μάλωσα με κανένα. Πώς θα μάλωσα, αφού δεν ξέρεις γερμανικά. Οδήγησες, όχι λέει. Όχι. Ήπιες, όχι. Όχι. Πώς θα μαλώσεις, αφού δεν οδήγησες, δεν ήπιες. Πήγες να πούμε τα αεροπλάνο, με τα αεροπλάνο γύρισες. Ναι. Κατάλαβες. Για πάνε να οδηγήσεις στη Γερμανία, να σε δω πώς θα οδηγήσεις. Για πάνε να κλείσεις καμιά δουλειά με κανένα Γερμανό. Για πάνε σε κανένα ΙΚΑ να πληρώσεις εκεί. Να σε δω τι θα κάνεις. Θα πλακωθείς εκεί με τον Κοσμάκη να πούμε. Όχι, ρε. Με τους Γερμανούς. Γιατί απλώς. Που καταρχήν θα δεις κανένα Γερμανό με ξανθό μάλι. Θα αρχίσει κίτρινο μούρι. Ξανθό μούρι, μούρι είναι αυτή που έχεις. Μου θυμίζει τον Τζοχατζόπουλο, μου θυμίζει τον Τάδε. Θα σε κοιτάει ο Γερμανός. Και καλά θα κάνει γιατί δεν ξέρει ελληνικά. Άμα ξέρει ελληνικά και αρχίζετε και πλακωθείτε, θα δεις κανένα λυκόσκυλο εκεί να χέζει, να πούμε ξέρω εγώ σε κανένα πάρκο. Θα γίνεται μάλια κουβάρια. Πού να πας εσύ Γερμανία μετανάστης, ρε. Να πας, ας πούμε, στην Deutsche Welle τώρα, έτσι. Ναι. Και να έρθει καμιά Γερμανίδα εκεί χοντρή. Και να στο παίζει διευθύντρια. Ναι. Από ποιο όροφο θα φύγει. Με το παίζεις και Ευρωπαίος. Πάλιο Βαλκάνιο του Μπιώτη να πούμε. Πλάκα μας κάνεις. Άσε μας από εδώ. Λοιπόν πάμε. Πού θα πάμε. Φεύγουμε. Θες να φάμε Είχες δεν είχες πάλι το αεροπλάνο, το προσγείωσες 2 η ώρα. Εντάξει ρε, εντάξει ρε. Εντάξει, ωραία ήταν. Καλή παρέα ήταν. Μεγάλη εβδομάδα έρχεται. Ναι. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο. Άντε πάλι. Χρόνια πολλά. Ναι. Να έχουμε καλή ανάσταση, να έχουμε καλή υγεία. Υπάρχει κακή ανάσταση. Υπάρχει στις ψυχές μας όταν είμαστε κακοί. Α. Όταν δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Ναι. Εγώ πάντα παρακαλάω σε όλο τον κόσμο να φτιάξει πρώτα απ' όλα την ψυχή του και μετά τη τσέπη του. Mm. Το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, πέρα από την τσέπη μας που δεν έχει φράγκο μέσα, αλλά και πάλι δεν θα πεινάσουμε εδώ στην Ελλάδα. Την κοτούλα μας, το αυγουλάκι μας, το γουρουνάκι μας, την αγελαδίτσα μας, τον γείτονα που υποφέρει, θα τον βοηθήσουμε, θα του δώσουμε και ένα ευρώ δανεικό και αγύριστο. Έτσι, θα τον βοηθήσουμε. Τώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω τι κάνετε. Εσείς έχετε μεταλλαχτεί. Πού να βρω την αγελάδα, έχετε μεταλλαχτεί. Θα έχεις εκεί πόρτα στα Γιαννιτσά να σε δίνω εγώ αυγουλάκια. Λοιπόν, θα τα καταφέρουμε, Κωστή μου. Τις ψυχούλες μας πρέπει να φτιάξουμε. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Το να βλέπουμε κάποιον που έχει δουλειά και να τον καταριστούμε. Να τον καταραστούμε. Ναι. Είναι άσχημο πράγμα. Αλλά και κάποιον που βλέπουμε χωρίς δουλειά και αυτό είναι άσχημο πράγμα. Εντάξει, λοιπόν. Καλά να περάσουμε. Καλή ξεκούραση για όσους θα πάρουν άδεια και θα ξεκουραστούν. Θα σαπίσουμε. Καλή δουλειά και εύχομαι τώρα που ανοίγει ο καιρός μετά το Πάσχα να ανοίξει δουλειά για όλο τον κόσμο.
να βρει δουλειά όλος ο κόσμος να δουλέψει, μα λίγα μα πολλά αυτά είναι, και να μάχονται για αυτόν τον τόπο. Αυτός ο τόπος κοστεί όσα φτωχά. Τώρα θα κλάψεις, είσαι έτοιμος, είσαι λίγα ακόμα θέλεις, υπομονή κάνεις γιατί με αγαπάς, το ξέρω. Λοιπόν, αλλά αυτός ο τόπος όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε, κάθε 100 χρόνια περνάει καταστροφές, μικρασίες, πολέμους, βαλκανικούς, παγκόσμιους. Λοιπόν, πάντα επιβίωσε και πάντα θα επιβιώνει. Είναι ο τόπος μας τέτοιος. Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε, θα πολεμήσουμε και θα τα καταφέρουμε. Θα δεις ότι θα τα καταφέρουμε. Και η νέα μας γενιά που βγαίνει. Πάω κάτι δρόμους, λέει. Η νέα γενιά που βγαίνει θα είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Πάρα πολύ καλύτερη, γιατί τα παιδιά θα είναι πιο μορφωμένα, πιο σπουδαγμένα και δεν θα είναι παιδιά που λέμε όλοι μας παιδιά του φραπέ και του καφέ. Είναι φιλότιμα παιδιά και θα αγωνιστούν για να κάνουν την Ελλάδα μας καλύτερη. Εγώ το πιστεύω. Κάναμε σκατά δηλαδή. Εμείς θα τη βλέπω. Ναι. Βλέπω πάνω στα συνεργεία. Που βγαίνουν καινούργια παιδιά πάνω στα συνεργεία μηχανική. Τέλειοι. Με τα κομπιούτερ, με τα λάπτοπ, με τους εγκεφάλους, με όλα οργανωμένοι. Δουλειές όχι τσαπατσούλικες. Το νερό το πιούμε, ναι. Λοιπόν, βλέπεις τους γιατρούς τους δικούς μας που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια. Διαπράττουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διαπράττουν παντού. Βλέπεις τους στρατιωτικούς μας που βγαίνουν. Τι σχέση έχουν οι καινούργιοι στρατιωτικοί με τους παλιούς? Καμία σχέση. Οι πιλότοι μας, ακόμα καλύτεροι κι αυτοί. Δηλαδή η καινούργια γενιά, αν τις δώσεις, αν αυτό το κράτος δώσει κίνητρα στους νέους και τους βοηθήσει λίγο, θα πάνε πάρα πολύ. Το κράτος μας θα πάει πάρα πολύ μπροστά, Κώστα. Σε όλους τους τομείς. Δεν συμφωνείς? Πάμε για ύπνο. Κλάψει. Λοιπόν, καλό Πάσχα σε όλους. Γεια σας.